Turn it up. Let's go! Είμαστε ζωντανά! Εκπέμπουμε ζωντανά! Στη Χαλκίδα! Και σε όλο το πλανήτη! Το νούμερο ένα πρωινό! Σοκαφέ Morning Show. Wow, wow, wow. Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης. Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Είμαι ο Νίκος Βέρτης. Είμαι ο Δέσποινα Βάνη. Είμαι ο Γιάννης Πλουτέρχος. Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου. Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος και παρέα ακούμε Σοκαφέ 104,8. Για ποιο λόγο πάμε ρόδι την πρώτη μέρα του χρόνου στα σπίτια μας? Γιατί για σκέψα σπας μπανάνα. Να την πατήσεις. Όσο οι σαλάτες είναι πιο ακριβές από τους γύρους, δεν θα κάνει ποτέ κανείς δει. Έλα Γιώργο, Πέτρος είμαι, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Τι κάνει ένας δελιβεράς επάνω στο δέντρο? Τι κάνει ένας δελιβεράς πάνω του στο παρί, δέντρο? Του παρή, παρήγγειλέτε η δονή. Η μουσική. Το μικρόφωνο απευθείας από τα τρελά νερά. Μόλις άνοιξε. Εδώ είμαστε, εδώ. Ήρθαμε. Είχαμε τρεχάματα. Μαζεύουμε όλες τις καθυστερήσεις μας και θα μαζέψουμε ένα ολόκληρο τετράδιο και θα κάνουμε Σάββατο. Καταλαβαίνετε. Μαζεύει δηλαδή τα πεντάλεπτα που αργούμε. Εγώ άργησα, παιδιά, χίλια συγγνώμη. Έπρεπε να πάω για εξετάσεις αίματος. Τι σου πει γιατρός? Δεν μου είπε, μου πήρε αίμα και έφυγα. Πόνεσες? Πόνεσα. Αχ, μου ωραία. Α, σε κάνω μάκια έτσι. Δεν κοιτάω εγώ όταν μου παίρνουν αίμα. Αγγίζω την άλλη. Αλλά σήμερα γύρισα. Δεν ξέρω, με τσίπησε λίγο απότομα και γύρισα. Είσαι λίγο άσπρη. Και είμαι. Ναι. Πρέπει να πιω χυμό πορτοκάλι. Γιώργο, πάρε μου χυμό πορτοκάλι. Ωραία, θες με πάγο ή χωρίς? Όχι, με χωρίς πάγο, να πάρω όλες τις βιταμίνες. Ναι, συγγνώμη. Και χίλια συγγνώμη, παιδιά, γιατί έπρεπε να κάνω εξετάσεις αίματος. Πώς τώρα, τι έχεις, γιατί τι ένιωσες και έκανες εξετάσεις? Έλα, πες μας. Άνοιξε την καρδούλα σου σε εμάς. Αισθάνομαι ότι δεν είμαι καλά τώρα τελευταία. Γιατί, Ελίνα, μου κουράζεσαι και νιστάζεις? Λίγο το μάτι, λίγο η γλωσσοφαγιά, δεν ξέρω. Έλα, σου κουράζεσαι και νιστάζεις? Κουράζομαι και νιστάζω. Αυτό το έχεις και πριν. Επίσης, έχω την αίσθηση ότι έχω ζάχαρο. Είναι κληρονομικό όμως, δεν είναι το αγγλικά. Εχθές το βράδυ όμως, Γιώργο. Έχει μόνιμα την αίσθηση για κάτι. Το ότι δεν έφαγα ούτε ένα γλυκό χθες το βράδυ. Άντε. Από τις 7 η ώρα και μετά. Α, τις 7 και μετά. Τελείως. Γιατί είχα να εξετάσεις σήμερα. Α, πριν τις 7? Πριν τις 7 έφαγα. Εντάξει, πείτε, δεν πιάνετε. Δεν πιάνει, λέει. Είμαι πολλές ώρες εκτός. Πήρα τη γιατρό, λέει, από τι ώρα δεν πρέπει να φάω, λέει, για να πιάνω εξετάσεις, να πεντακάθαρες. Κάνα τετραήμερο. Καλημέρα. Ήρθαμε, παιδιά. Η ώρα είναι 7 και 20 και ζητάμε χίλια συγγνώμη. Ήταν ιατρικό το θέμα. Είχαμε θέμα υγείας. Όταν λείπουν από τις εκπομπές, τι λένε, για θέματα υγείας. Είχαμε θέμα υγείας. Όχι διακοπών. Όχι διακοπών. Και στην τελική θα σου πω και εσύ άργησες. Δεν κατάλαβα. Με πήρες 7 η ώρα τηλέφωνο ή με πήρες 7 παρατέταρτο? Εδώ ήμουν παρά 20 ήρθα. Ναι, καλά. Όχι, έπιασα την κουβέντα με την Αντί. Ναι. Και μπύρι. Εσύ λέω την Ελίνα ξέχασα. Α, μπράβο, συγχαρητήρια. Αν είχε πάρει ο ύπνος. Δεν θα σε είχε πάρει μωρά. Έλα, μα αφού ξέρω ότι είσαι πάντα στον δρόμο και βγάζει ιστόρια. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλά είμαστε, εσύ τι κάνεις? Πώς περάσατε χθες? Την τρύπησαν πρωί-πρωί. Άστα. Με τρύπησαν πρωί-πρωί. Άστα να βάλω. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Γιώργο, Ελίνα. Ηρέμησε λιγάκι πριν Ελίνα πρωί. Μου. Ξέχασα τα αυτιά. Εχθές. Και πού τις βρήκες τις άλλες? Βάζεις και τα μάτια, ρε. Ναι, 2, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. Έλα, ρε, παιδί μου. Πρωί-πρωί. Λοιπόν, εχθές έκανα βόλτα στη Χαλκίδα για να πάρω στολές για τα παιδιά μου και αποκριάτικα και τέτοια. Γίνεται χαμός από αποκριάτικες στολές, τέτοια πράγματα. Ναι, γιατί την άλλη Κυριακή είναι το καρναβάλι. Τι θα ντυθούνε? Α, και χθες, συγγνώμη τώρα, να το δείξω αυτό. Ναι, δείχτω μου, έλα. Όταν έφυγα από εδώ το απόγευμα, από το ραδιόφωνο. Ναι, τι έγινε? Πέτυχα αυτό. Τι είναι αυτό? Στη Χαλκίδα ήταν ο Γερανός, είχαν σταματήσει αστυνομία και φέραν αυτόν. Ο Ποσειδώνας είναι αυτός. Κάντε λίγο πίσω το βίντεο, νομίζω 3-1 δεν είναι αυτό που έχει στο φορτηγό πάνω. Κομμένο χέρι. Ναι, θα το ενώσουν, ρε εσύ. Ναι. Πίσω πήγαινε το. Ναι, περίμενε. Να δω το φορτηγό θέλω. Το έχω τραβήξει, σου λέω. Να, 3-1, μπράβο. Τρίενα. Ναι. Την 3-1, Ποσειδώνα ήταν. Και ρωτάω τώρα εγώ, δεν είχαμε Ποσειδώνα πάλι στο καρναβάλι, τι τον ξαναφέρανε? Ξέρω εγώ, μπορεί να φέρουν και το δούριο ύπο. Θα φέρουν και το δούριο ύπο. Ναι, για να κάτσει πάνω ο Ποσειδώνας. Μια χαρά ο Ποσειδώνας κρατιέται πάντως τόσα χρόνια. Συντηρείται. Δες τι κρέμες βάζει. Ετοιμάζουν το καρναβάλι της πόλης μας και γενικά σε ολόκληρη την Ελλάδα γίνεται χαμός με το καρναβάλι. Την άλλη Κυριακή είναι τελευταία Κυριακή της αποκριάς. Λοιπόν, τα μηνύματά σας 697-800-1048 στο Viber μας. Στείλτε μας καλημέρα σας, που βρίσκεστε, πώς είναι η διάθεσή σας, πώς ξυπνήσατε σήμερα και αν θέλετε να ξυπνήσουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα 22-210-62-700. Και σήμερα, παιδιά, Τετάρτη ή αλλιώς Παρασκευή! Είναι 27 Φεβρουαρίου του 2019 και αν έχεις γενέθλια σήμερα. Η
Έχεις το δώρο της επιθυμίας και της όθησης. Αν έχεις γενέθλια σήμερα, όλα μπορείς να τα πετύχεις. Ό,τι παρουσιαστεί μπροστά σου, το λύνεις μπαμπαμ. Σαν σύντροφος είσαι γενναιόδωρος, στοργικός και περιμένεις πάρα πολύ λίγα σαν αντάλλαγμα. Άντε. Σαν σήμερα γεννήθηκε η Elizabeth Taylor και ο Στάθης Ψάλτης. Η γενέθλια σήμερα. Τι ωραίος ο Ψάλτης. Αυτή είναι η χαρακτήρες οι σημερινοί. Καιρό έχουν να βάλουν στην τηλεόραση οι Ψάλτη. Ναι, δεν το παρακολουθώ κι εγώ. Δεν έχεις δει ταινίες του Ψάλτη δηλαδή. Πολύ λίγες έχω δει. Δεν ήμουν η φαν τόσο πολύ όπως ο Νέο Αντώνης, ας πούμε, που τις έχει δει όλες. Κατσαρόλες Σίφλερ. Αυτά τα έχω δει. Α, πάλι αυτά, καλά, αυτά δόξα που είχα να κάνουμε, ό,τι είχε να κάνουμε το ραδιόφωνο, τα βλέπα. Ένα ήταν, δεν είναι. Έλα, Χριστέ λοιπόν, μου, ένα ήταν. Ανατολή Ηλίου 6 και 57, Δύση Ηλίου 18 και 17. Σήμερα είναι Διεθνή ημέρα πολικής αρκούδας. Χρόνια πολλά, Ελίνα μου. Χρόνια πολλά, Γιώργο. Όχι, το λέω για τον ντύσιμο, δεν το λέω ότι είσαι μακάρι. Όχι. Όχι, σήμερα εντάξει. Όχι. Αν και είναι στα μαύρα η Ελίνα, ποια είναι οι μαύρες οι αρκούδες. Δεν τις ξέρω. Η γκριλ, η γκρίζλ. Δεν τις ξέρω. Αυτές πρέπει να είναι οι πολύ μαύρες. Οι πολύ μαύρες. Επίσης, χρόνια πολλά στον Ασκληπιό που γιορτάζει σήμερα. Να, πάρα πολύ ωραίο όνομα. Η Νήσις. Ασκληπιός. Είναι, μάλλον από το πιθανόν, έτσι να είναι από το Ασκάλαβος που είναι η Σαύρα ή το Σκάλοψ που είναι ο Τυφλοπόντικας. Μάλιστα. Τυφλοπόντικας. Τυφλοπόντικας. Διεθνής ημέρα πολικής αρκούδας. Ημέρα ευαισθητοποίησης για την ανοσμία. Ναι. Για αυτούς που έχουν απώλεια όσφρησης. Εθνική ημέρα καλούα. Καλούα. Καλούα, το Only Care. Α, αυτό που βάζουν μέσα, το φωτόμορφο. Έχω να πιω καλούα. Παλιά, μικρή. Καλούα δεν βάζανε στον καφέ κάποια στιγμή. Ο Μπέιλις. Α, Μπέιλις, συγγνώμη. Μπέιλις. Το καλούα είναι πιο σκούρο, δεν είναι. Δεν το θυμάμαι το τώρα. Το Μπέιλις είναι πιο σπουλιάρικο. Α, και καλούα βάζανε. Όχι. Γιατί για γάλα. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, και εθνική ημέρα ρετρό. Α, vintage. Ναι, μας φέρνει πίσω σε μια εποχή πριν από τα smartphone, το διαδίκτυο και όλα αυτά. Polaroid. Ναι, εμείς είμαστε μικρούλιδες. Και εγώ μικρούλα και ο Γιώργος. Γεννηθήκαμε με smartphone στο χέρι. Δηλαδή τα βγήκα. Ναι, με το tablet. Η βγήκες. Μάνα μου με φωτογράφησε με megapixel full. Από πάνω. Από πάνω, ναι. Ναι, ναι. Έβγαινε η Ελίνα, τράβηκε. Και τόσο με Viber στη γιαγιά μου. Αφού έβγαζε selfie η μάνα. με τον γυναικολόγο, παρέα, selfie. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα στον Ηλία. Καλημέρα στον Νίκο, στον Κώστα, στην Κατερίνα. Ο Κώστας έχει γενέθλια σήμερα. Χρόνια πολλά. Πολύχρονος. Να είσαι καλά, μας ήρθε και... το μέλι, βεβαίως μας ήρθε το μέλι. Το μέλι έφαγα χθες. Κι εγώ έφαγα. Υπέροχο. Υπέροχο. Πραγματικά πολύ ωραίο μέλι έχεις. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα στη Σταυρούλα από την Καβάλα που μας ακούει στη δουλειά. Είμαι, λέει, σε περίπτερο υπάλληλος. Ωραία το περίπτερο. Όταν ήμουν μικρή. Ήθελες να γίνεις περίπτερο. Ζήλευα, γιατί όποτε πήγαινα, έβλεπα να έχει μέσα τηλεόραση, air condition, όλα τα πατατάκια και τα σοκολάτες μπροστά και λέω, πες μου καλύτερη δουλειά από αυτή. Α, έχει κάτι μειονεκτικό όμως. Για πες το. Δεν έχει τουαλέτα. Α, εντάξει, άμα είναι κοντά σε καφέ, ρε παιδί μου. Και άμα δεν είσαι, άμα είσαι σε κανένα δρόμο περίεργο. Δεν μπορεί. Τι δεν μπορεί. Κατερίνα μου, εσύ πώς το λύνεις. Σταυρούλα, συγγνώμη. Σταυρούλα, άμα θες τουαλέτα, πού πηγαίνεις. Δεν ξέρω. Περιμένουμε απάντηση. Άμα στείλει μήνυμα. Α, στείλε μας. Πού κατουράνει οι περιπτεράδες. Καλημέρα. Τι κάνετε. Καλή ημέρα σήμερα να έχετε. Ελπίζω να είστε καλά και να περάσετε όμορφα εχθές και γενικά όλη η εβδομάδα να είναι ωραία. Διανύουμε την τελευταία εβδομάδα του Φλεβάρη και την Παρασκευή αυτή έχουμε Πρωτομηνιά. Πριν την Πρωτομηνιά όμως έχουμε Τσικνοπέμπτη. Και πού θα πάμε την Τσικνοπέμπτη, Ελίνα. Πηγαίνουμε σχολαρχείο και περνάμε πάρα πολύ ωραία γιατί τρώμε φανταστικά, ακούμε μια φανταστική μουσική και έχουμε φανταστικές έτσι στιγμές. Θα περάσουμε υπέροχα με την παρέα μας, θα φάμε, θα πιούμε, θα χορέψετε, θα τραγουδήσετε. Η Ελίνα είναι έτοιμη, έχει ετοιμάσει τα φουστανάκια της. Φουστάνι θα βάλεις. Γιατί να βάλω φουστάνι. Και τι θα βάλεις. Θα βάλω κανένα κολάν γιατί με φάω πολύ, θα φουσκώσω. Α, μην βάλεις τα κολάν τα οποία όσο φουσκώνεις εντώνει και διαγράφει, να βάλεις τα κανονικά. Στο σχολαρχείο είναι στην παραλία της πόλης μας βεβαίως, Τζιαρντίνι 2. Τσικνοπέμπτη έχει ετοιμάσει πολύ ωραία πράγματα για εμάς και όλους εσάς βεβαίως. 22-21-0-23-289. Και το χαρήκατε τον ήλιο χθες. Τον χαρήκατε, σας άρεσε? Εντάξει, δεν είχε και πάρα πολύ. Σαν μέρα, ρε παιδί μου, μετά από όλες αυτές τις μέρες που περάσαμε, το χαρήκατε? Το χαρήκαμε και χθες το βράδυ λέω μπράβο, λέω δεν φυσάει καθόλου. Ναι. Και κατά τη μία το βράδυ άρχισε να λυσάει πάλι. Έξω. Γιατί ξαναγυρνάει σε βόρεια, εντάξει, τα μπουφόρ πέφτουν λίγο. Σήμερα η θερμοκρασία πέφτει στους 10, χθες το ευχαριστηθήκαμε. Ναι. Και σήμερα πάμε, παιδιά, βροχούλα. Μην ξεχνιόμαστε. Ναι. Μην τα αφήνουμε έτσι. Τώρα που ερχόμουν είχε. Ψιλοψ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 ιlοψιλ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 οψ
μέχρι και αύριο το πρωί. Ναι. Αύριο η θερμοκρασία ανεβαίνει στους 11 βαθμούς Κελσίου και από το μεσημεράκι και μετά ηλιοφάνεια. Μάλιστα. Την Παρασκευή μας τώρα, η Παρασκευή μας έρχεται με ρεή συννεφιά και καθαρό ουρανό. Η θερμοκρασία. Κρατηθείτε. Πέστη. Κρατήσου. Ναι. 17 βαθμούς Κελσίου. Πότε το Σάββατο? Την Παρασκευή, παιδί μου. Την Παρασκευή, Πρώτη του μήνα. Ναι, και μετά.
Σάββατο τώρα η θερμοκρασία στους 15, την Κυριακή στους 12 και τη Δευτέρα στους 8. Δεν σου παγώ, ξαναγυρνάει πάλι. Θα μας μουρλάνει ο καιρός. Ωραία, Παναγία μου. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα στο Στέφανο. Πολλά φιλιά, μας έχει στείλει χαρτί. Έκθεση βεβαίωσης, παράβαση αυτοκινήτου. Το γράψανε. Πού σε γράψανε. Πού σε γράψανε. Πού καλέ σε γράψανε. Πρωί-πρωί, τώρα. Κάτσε, με το καλημέρα. 22 Δευτέρου του 19. Α, πάει καιρό. Πάει στις 11 παρά 5. Πού τα βλέπεις όλα. Πού γυρνάγε σε τέτοια ώρα. Εντάξει, ρε παιδί μου. Να μην κάνετε παραβάσει. 40 ευρώ τον γράψανε. Λοιπόν, ο Ηλίας ρωτάει τη μέρα πέφτει Τσικνοπέμπτη. Πέφτει Παρασκευή πρωί. Καλημέρα στον Κώστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας φτιάχνετε την ημέρα. Ο Δημήτρης μας λέει καλημέρα. Τι άμο λίου μπλίου, σας αγαπώ. Παιδιά, να σας πω κάτι. Τσικνοπέμπτη φέτος θα πέσει Πέμπτη. Ντάνος 2019. Εντροπή σας, μωρέ, μην το κοροϊδεύετε το παιδί. Καλημέρα στον Νίκο από τη Γερμανία. Καλημέρα και στο κουμπαράκι μου. Καλό δρόμο σε όλους τους συναδέλφους μου, Νίκος από τη Γερμανία. Καλημέρα και στο Δημήτρη. Καλημέρα στην όμορφη παρέα σας. Όταν θες να πας μπροστά, βάζεις πρώτη. Ενώ για να κάνεις πίσω, βάζεις όπισθεν. Ντάνος 2019. Εντάξει, παιδιά, να σας πω κάτι. Μην το κάνετε αυτό. Ντάνος 2019, επειδή μετά Χριστό. Έγραψε ένα βιβλίο. Μετά δηλαδή. Χριστό, όταν βρέχει, ναι. Ρίχνει βροχή. Οι καράφλες άντρες δεν έχουν μαλλιά. Ντάνος. Αυτό τώρα το έχουν κάνει και έχουν βγει όλα αυτά. Γιατί τον ρώτησε η Σκορδά τι έχεις να πεις για τις άσχημες κριτικές και είπε ο Ντάνος. Οι άσχημες κριτικές είναι το αντίθετο από τις καλές κριτικές. Και εκεί έκλεισε το θέμα. Και όταν σε κόβει ο καθηγητής, δεν περνάς το μάθημα. Ναι. Ντάνος 2019. Όταν δεν είμαι ξύπνιος, κοιμάμαι. Εγώ τον αγαπώ τον Ντάνο. Ο αέρας το πρωί είναι κρύος. Ναι. Γιατί ήταν έξω όλη νύχτα. Ναι, ποιος ο αεράς. Ποιος εγώ. Ντάνος 2019 μετά Χριστό. Λοιπόν, εγώ τον άμα η τηλεόραση είναι κλειστή, δεν δείχνει. Λέει η Κατέρινα. Ντάνος 2019. Εντάξει, παιδιά. Εντάξει, παιδιά. Στείλτε ότι έχετε βρει για τον Ντάνο, παιδιά, να γελάσουμε λίγο. Επίσης, αν κάποιος έχει αγοράσει το βιβλίο, γιατί το έχω παραγγείλει, να μας το φέρουν. Ναι, ναι. Θα κάνουμε. Δεν θα πούμε για τον Ντάνο το βιβλίο. Τώρα πάμε τις 50 αποχρώσεις του γκρι. Α, έχει τέτοια μέσα. Δεν ξέρω, δεν θα έχει. Δεν θα έχει τίποτα. 17 ευρώ, ε. 17 ευρώ, 17 ευρώ, ρε παιδί μου. Λοιπόν, υπογεγραμμένο από την Ελλήνα, θα σου δώσουμε μετά δώρο. Και στην τελική να σε ρωτήσω, τι σας έκανε ο Ντάνος, μωρέ. Τίποτα, μωρέ. Δεν είναι καλό παιδί ο Ντάνος. Δεν τον έχω γνωρίσει. Πήγε στο survivor, νούμερο 1 βγήκε και το άξιζε κιόλα. Μια χαρά. Όλο σωστά τα έχει κάνει. Δεν τα έχουμε βάλει μαζί του. Τα έχετε βάλει μαζί του. Απλά έχουμε χιούμορ που προφανώς εσύ δεν έχει. Δεν είναι. Και αν ο Ντάνος είχε χιούμορ, στο προσωπικό του προφίλ θα κάνει όλα αυτά κοινοποίηση. Καλημέρα σας. Λοιπόν, ετοιμαστείτε. Έχουμε τα άστρα και τα ζώδια που μας φέρουν εμπόδια. Σήμερα τι λέει το αστρολογικό προφίλ. Σήμερα, παιδιά, έχουμε σελήνη που κάνει τετράγωνο με Ποσειδώνα και μας φέρνει απογοητεύσεις. Τα τετράγωνα είπε δεν είναι καλά, ε. Δεν είναι καλά το θυμάμαι. Ουτοπίες, ψευδεστήσεις. Να υποθέσω για τα ζώδια του πρώτου δεκαημέρου. Ανεντιμότητες, δίδυμοι, παρθένοι, τοξότες και ηχθείες του δεύτερου δεκαημέρου προσγειώνεστε απότομα στην πραγματικότητα. Α, επιστρέφουνε. Εμείς δεν είμαστε. Δεν είσαστε, δόξα τω Θεώ. Εγώ δεν κατεβαίνω με τίποτα από εκεί που ζω. 22-210-62-700 και επικοινωνείτε μαζί μας μόλις καταλάβετε το επιδημένο ζώδιο της ημέρας και σήμερα. Παρθένος, αρκετές φορές μέσα στην ημέρα η διέστησή σου είναι αυτή που θα σου δώσει λύσεις, γι' αυτό μην την υποτιμάς και εκμεταλλεύσου την. 18. Συγγνώμη λίγο. Να φτιάξω μαλλί. Μισό λεπτάκι. Ναι, κυρία. Λοιπόν, Σκορπιός, αν υπάρχουν σκέψεις ή προβληματισμοί όμως που ακόμα σε βασανίζουν, πιθανόν να βρεις παρηγοριά στο νόστιμο φαγητό ή στην άνεση του κρεβατιού σου. Άντε. Ναι, το 4. Το 4. Προσπάθησε να κερδίσεις ηχθεί τον σεβασμό και όχι να τον απαιτείς, προκειμένου να διορθώσεις την κοινωνική σου εικόνα. Το νούμερο 12. Α, γι' αυτό θα προσγειωθεί, είπες απότομα. Ναι. Μάλιστα. Κρυαράκια, βρίσκεις εύκολα τρόπους με τα εκφραστικά σου τα ταλέντα να πείσεις τους άλλους για τα θέλω σου. Ναι. Ναι. Το έχω το ναι. Ναι. Σε κοινωνικές επαφές. Ναι. Ναι. Σε εξόδους. Ναι. Σε χαρμόσυνες μετακινήσεις σήμερα. Ναι. 30. Ω, ναι, 30, ε. Να τα αφήσω. Καρκίνος. Μην πιστεύεις λοιπόν ότι πρέπει μόνο εσύ να. Ποιο πόσο? Δεν θα είναι τόσο. Μην πιστεύεις λοιπόν ότι πρέπει μόνο εσύ να είσαι αυτός που θα κάνει κάτι όταν ο άλλος χρειάζεται βοήθεια. Αλλά να τρέξουν και οι άλλοι για σένα. 15. Δεν μην τρέξεις μόνο εσύ. Ε, βέβαια. Εκεί ναι, δεν είχαμε, όχι κάτι. Τίποτα. Υδροχός. Οι σχέσεις με τους φίλους σου ισορροπούν, δυναμώνουν και καλυτερεύουν. Μία συμβουλή από ένα φίλο θα σε βοηθήσει πολύ στην κατάκτηση των θέλων σου. Ναι, γιατί τα καλύτερα γκολ μπαίνουν στα φιλικά μάτς. Το 21. Ναι, μπορεί να είναι και άντρα σε άντρα αυτό που λέω εγώ. Δίδυμη. Έτσι ενοχλεί. Κερδίζεις την αποδοχή των άλλων, είσαι δημοφιλής και πολύ αγαπητός. Γεγονός που εξυπηρετεί τους προσωπικούς σου στίχους. Ναι, στίχους. Εξυπηρετεί τους προσωπικούς σου στόχους. Στόχους, στίχους. Ναι, γιατί με μπερδεύεις, ρε Γιώργο. Ποιος είναι στίχουργός αυτό το ζώδιο? Το 41. Μάλιστα, κυρία μου.
Ζυγός, η κουβέντα με τους άλλους και οι ειδήσεις ή τα νέα που θα έχεις, ναι, θα είναι η πηγές της σημερινής σου χαράς. Άντε. Το νούμερο 1. Θα το κάνω λίγο ειδήσεις. Εγώ καιρό. Εγώ καιρό, ναι, ανε πάμε. Προσοχή χρειάζεται η τάση σου να ψάχνει τρόπου απόδραση από την πραγματικότητα. Με αποτέλεσμα να παρασυρθεί έναν έρωτα απογορευμένο. Το νούμερο 15. Όχι 15, συγγνώμη, 14. Το 15 είναι αλλού. Το κιού, κοίτα, το κιού. Λέων, δε στη ζωή με πιο ανέμελο μάτι. Κοινωνικοποιή σου, όπως λέει η Κοσιόνη. Λάμψε, δημιούργησε και διασκέδασε όσο πιο πολύ μπορεί. Λίγο αυτιά, μπορεί να μου το κάνει. Το 38. Λίγο παπαδάκι. Και τέλος. Το ξώτης. Μάλιστα. Μην μείνεις κλεισμένος μέσα στο σπίτι. Να, το λέει. Μη. Το λέει και το ζώδιό μου. Μα μη. Πρέπει να βγω. Μα μη. Μην μείνεις κλεισμένος μέσα στο σπίτι και μη φοβάσαι. Μη. Να πάρεις τα ρίσκα σου. Είναι Τετάρτη, μη. Ζήσε με πάθος και ένταση τη ζωή σου. Τυχερός αριθμός στο νούμερο 32. 22-10-62-700 και επικοινωνήστε μαζί μας για να δούμε ποιο είναι το επιδημένο ζώδιο της ημέρας σήμερα με την Ελιστάη. Καλημέρα. Ναι, ποιος είναι? Καλημέρα. Τι έγινε, ρε παιδιά. Το καλημέρα. Πέρα από εγώ, καλημέρα. Περίμενε. Ναι, περίμενε, για πες. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς τον. Έπρεπε να πω εγώ καλημέρα για να το κλείσω. Εγώ θα πάω να φύγω από εδώ πέρα. Ποιος είναι? Ο Ανδρέας είμαι. Καλημέρα, τρελοπαρέα. Τι κάνεις, Ανδρέα? Πώς είσαι, πού σε έχουμε πετύχει? Σπίτι. Σπίτι, τι κάνεις? Έχω κάτι δουλίτσες σήμερα και δεν πήγα για σχολείο. Α. Τι τάξη πας? Πάω πρώτη λυκείου. Α, είσαι μικρούλικο ακόμα. Λοιπόν, τι ζώδιο είσαι? Ζυγός. Τι πήδησε η Έλληνα? Ο Σταύρος. Μπράβο, μπράβο. Μπράβο, Ανδρέα. Λοιπόν, μείνε στη γραμμή σου, να σε ενημερώσουμε τα δωράκια σου, οκ? Okay? Καλημέρα. Καλημέρα. Σταύρος, μην ανοίγεσαι εύκολα, ιδίως όσον αφορά τα σχέδιά σου, αφού όσο λιγότερα ξέρουν οι άλλοι για σένα, τόσο πιο ασφαλής και σίγουρος μπορεί να είσαι. Το χειρό σου νούμερο είναι το νούμερο 7. Καλημέρα στην φίλη τη Δώρα που λέει: καλημέρα, παιδιά. Πέσταρε Γιώργο με τον Τάνο, όταν έκανα σεξ για πρώτη φορά. Έχασα την παρθενιά μου. Τάνος 2019. Και τι κάνουμε, παιδιά, όταν μιλάμε για φαγητό ή γλυκό? Μιλάμε και για δίαιτες. Δίαιτα, βέβαια. Θες να μάθεις τη δίαιτα της Κορινθίου? Της Μαρίας Κορινθίου. Ναι. Είναι δηλαδή δίαιτα. Η αποτελεσματική δίαιτα της ηθοποιού, όπως το αναφέρει, έχασε 10 ολόκληρα κιλά. Σε πόσο καιρό? Όταν ήταν μικρή. Α, όταν ήταν μικρή. Στο δημοτικό. Και εγώ είχα χάσει, στο γυμνάσιο είχα χάσει πολλά. Ναι, πήρα ύψος, πήρα μπόι. Με άψογη σιλουέτα και μείον 10 κιλά η Μαρία Κορινθίου αποκαλύπτει στους θαυμαστές της τον τρόπο τον οποίο έχασε 10 κιλά ολόκληρα. Την έχεις δει την Κορινθίου από κοντά? Όχι. Α. Δεν έχει τύχει, όχι. Την έχω πετύχει στο Golden Hall μια φορά. Και? Δεν μου φάνηκε αδύνατη. Τώρα την έκανε τη δίαιτα. Α, τώρα την έκανε, τώρα έχασε. Τώρα λέει, ρε παιδί μου, μας λέει, προτείνεις στις γυναίκες και παύλα θαυμάστριες, θαυμαστές κτλ. Δεν κάνω διατροφή. Τι κάνει? Μου αρέσει να τρώω ό,τι θέλω. Με βοηθάει το γεγονός ότι πίνω πάρα πολύ νερό. Α, ναι. Δεν πίνω καθόλου αναψυκτικά και αλκοόλ. Τρελαίνομαι βέβαια για φρούτα και σαλάτες. Δηλαδή τρώω πολλές μπανάνες. Δεν μου φάνηκε η Κορινθίου να τρώει μόνο φρούτα και σαλάτες. Όμως δεν είμαι και από τους ανθρώπους που το λιγουρεύω με το φαγητό, ρε παιδί μου, αλλά προσπαθώ να κόψω το ψωμί. Είχα πάει στο γιατρό χθες και του λέω: γιατρέ, έχω πάρει κιλά από πέρσι. Μου λέει: γιατί? Λέω τώρα, μία είναι αυτή η απάντηση. Ερώτηση, ναι. Γιατί μου λέει, λέω γιατί έφαγα. Ας πούμε. Εγώ, γιατί ρε φίλε. Ναι, ναι. Εγώ. Ήρθε ένα μπιφτέκι και μπήκε στο στόμα μου. Ξέρω εγώ. Από τα πολλά τα μπρόκολα, γιατρέ. Ήρθε ένα κόκ και μπήκε μέσα στο στόμα μου. Α, μην το φάω, δεν το κάνω, το κοιτάω. Για πες, τι άλλο κάνει η Μαρία η Κορινθίου. Λοιπόν, για να χάσετε λίγη κιλά η Μαρία η Κορινθίου, δεν μπαίνω ποτέ στη διαδικασία στο μυαλό μου να κάνω δίαιτα. Ναι. Δηλαδή δεν μπαίνει στο mood αυτό. Ναι. Λέει, κάνω συγκεκριμένα πράγματα. Τρώω συγκεκριμένε μερίδε φαγητό. Ναι, τρώει πιτόγυρο, α πούμε, ο άντρα τη, εκείνη τρώει σαλάτα με μπιφτέκι και λέει δεν κάνω δίαιτα, κάνω απλά τρώω αυτό που μου αρέσει. Όχι, από το πιτόγυρο θα φάει το μισό. Α, το κόβει στη μέση. Ναι, ναι. Σου λέει θα φάω τα πάντα. Αλλά όχι αλάτι. Ναι. Όχι αλάτι, κάνει κατακράτηση. Έκανα μια φορά στη ζωή μου διατροφή στα 18 μου. Ναι. Και δεν έχασα γραμμάριο. Δεν έχασα γραμμάριο. Τα ξαναπήρα όλα, λέει, με τη μία πίσω. Εγώ είμαι από τους ανθρώπους που άμα ξεκινήσω να φάω, ας πούμε, πιτόγυρο, να φάω ένα φαγητό και θα πω θα το φάω λίγο. Ναι. Σαν τη μαμά μου, ας πούμε, θα πάρει προφιτερό, θα πάρει δύο κουταλιές. Ναι. Εγώ είμαι από τους ανθρώπους που άμα. Που αφήνεις δύο κουταλιές. Όχι, που άμα φάω, λέω, αφού τώρα το φάγα. Δεν το τρώω όλο να τελειώνω. Ναι, μου, 5-6 θερμίδες. Είμαι αυτό ο χαρακτήρα, παιδιά. Όχι, όλοι έτσι είμαστε. Α, είστε όλοι έτσι. Όταν ξεκινάμε, δεν το. Νόμιζα ότι ήμουν μοναδική. Εδώ εσύ ξεκινά το γαλακτομπούργο από το Βασιλείο και λε τώρα μου σου έχει μείνει στο πιατάκι δύο κομματάκια. Έλατε. Και είσαι μέχρι εδώ, δεν πάει άλλο. Και όμω πάντα πάει κι άλλο. Κάνει μία έτσι, σηκώνεσαι, κάνει ένα. Ένα κούνημα στην κοιλιά, έτσι. Για να κατέβει. Pole dancing. κατέβηκε. Τρως δύο. Ναι, ναι. Δεν μου λες η Κορινθίου τώρα πόσα κιλά είναι, λέει. Δεν λέει, όχι, όχι. Δεν μας λέει τα κιλά της. Εσύ πόσα κιλά είσαι?
Εγώ είμαι 74, 73 σίγουρα. Έλα ρε. Ναι. Τα ίδια κιλά έχουμε. Είσαι τόσο. Είμαι 76. Ωραία, φεύγω. Καλημέρα, Ελίνα μου. Φεύγω, παιδιά, δεν μπορώ, θα πάω το κεφαλικό. Έλα να σου πω. Ωραία είσαι, εντάξει, καλά, καλά συντηρήσαι. Εντάξει, εντάξει, καλά είναι. Έχω μυϊκή μάζα. Ή εγώ είμαι πολύ αδύνατος. Μία 29χρονη στη Νέα Υόρκη, ναι, δεν είχε κανένα πρόβλημα να υπογράψει προγαμιαίο συμβόλαιο με τον αρμονιαστικό της. Κανένα θέμα. Θες να είναι προγαμιαίο, αγάπη μου. Προγαμιαίο θα έχει. Όλα θα είναι προγαμιαία. Άλλαξε γνώμη όταν είδε τους όρους. Λοιπόν, τους είδε τους όρους η κοπέλα. Ναι, τη φέρνει το συμβόλαιο ο δικηγόρος και λέει αυτό είναι το συμβόλαιο που θέλει ο αρμονιαστικός. Συγγνώμη τώρα. Εγώ γενικά έχω ένσταση με το προγαμιαίο συμβόλαιο. Δηλαδή, αγαπιέστε. Είσαστε, γίνεστε ένα. Είναι μόδα. Τι μόδα, μωρέ. Οι ξένοι δεν το κάνουν όλοι, οι ξένοι μεταξύ τους δεν το κάνουν για να. Εγώ και Έλληνα και Έλληνες ξέρω. Μπράβο, λόγω περιουσιών είναι όλο αυτό. Ναι, ρε παιδί μου, για το κασέρι. Ότι, ναι, και μετά το βράδυ, τι έγινε, αγάπη μου, λέει να φάμε μαζί, να κοιμηθούμε, να κάνουμε έρωτα και αυτά. Δηλαδή δεν σου, δε σου κάθεις στο λαιμό αυτό το πράγμα, ότι δεν σε εμπιστεύεται. Όταν κάποιοι νόμοι βγαίνουν και δεν συμφέρει το ένα από τα δύο φύλλα. Ναι. Δηλαδή σου λέει τώρα ξαφνικά από το γάμο και μετά η γυναίκα σου παίρνει το 50% της περιουσίας. Ωραία, ναι, την αγαπάς όμως, δεν μπορείς να τη κάνει. Δεν την αγαπά. Και άμα σε κερατώσει, τι θα τη κάνει. Αυτή θα τα πάρει τα 50. Λοιπόν, δεν λέει το δικαστήριο, αν σε κερατώσει τα 50 μένουν σε σένα. Λοιπόν, αυτό θα ήταν ένα όρο κανονικό που λες τώρα. Ναι. Ο συγκεκριμένο κύριο όμω εδώ, 36χρονο, έβαλε άλλου όρου στο προγραμμα. Για να ακούσουμε. Το μόνο που τον ενδιέφερε είναι να χάσει τα κιλά τη εγκυμοσύνη. Να μην μείνει παχιά μετά τις εγκυμοσύνες της. Εντάξει, ένας φυσιολογικός όρος, αλλά νομίζω αυτό πρέπει να το δει μόνη της η γυναίκα. Κάνεις πλάκα τώρα. Γιατί? Ένας φυσιολογικός όρος είναι αυτό. Δεν είναι. Λοιπόν. Συγγνώμη, Ρελίνα. Σε παίρνει 70 λέω. Σε παίρνει 50 κιλά. Ναι. Εμένα ποτέ, τέλος πάντων. Λέμε, ρε παιδί μου, σε παίρνει 60 κιλά. Να μην λέμε τώρα. Σε παίρνει 60 κιλά. Μένεις έγκυος. Ναι. Παίρνεις 20. Πας στα 80. Ναι. Έτσι. Από τα 80 ξαναμένεις έγκυος. Πας στα 90. Ναι. Έτσι. Και έχεις μείνει ακόμα στα 90 και έχουν περάσει 7 χρόνια. Ναι. Δεν πρέπει να κάνεις και εσύ κάτι να σε ξαναγυρίσει στα 50. Συμφωνώ στο ότι πρέπει να προσέχει η γυναίκα τον εαυτό της, αλλά όχι και όρος, ρε παιδιά, στο προγραμμαίο συμβόλαιο. Δεν κατάλαβα, έτσι την αγαπάς. Αν τον σπάσει, πόσο χρόνο της δίνει να τα χάσει. Άκου τώρα, θα σου πω. Λοιπόν, της λέει ότι. Λέει το ότι συμβόλαιο μέσα. Τώρα, έτσι, ναι. Έβαλε όρο. Πρέπει να χάσω όλο μου το βάρος στην εγκυμοσύνη τον πρώτο χρόνο μετά το τοκετό. Δηλαδή στους πρώτους 12 μήνες πρέπει να έχω χάσει τα κιλά. Ωραία, έχει ένα θα, χρόνο. Θα μετρηθεί το βάρος μου πριν την εγκυμοσύνη, το μέγιστο βάρος που θα έχω κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και το βάρος μετά το τοκετό. Τι το λόγο είναι αυτό. Νευροχειρουργό. Είναι αυτός. Λοιπόν, μετά θα ζυγίζομαι μία φορά την εβδομάδα να διαπιστώνει αν εφαρμόζω τον όρο. Και από το στρες και το άγχος που θα έχει η κοπέλα θα τρώει. Αν είμαι μέσα στους όρους του προγραμμίου, θα ξαναμείνω έγκυος. Το μπόνους λοιπόν που της δίνει. Της δίνει και ορίστε. Της δίνει μπόνους. Τι μπόνους. Λοιπόν, μια ζυγαριά. Της δίνει μπόνους για κάθε παιδί που θα αποκτήσει. Δηλαδή ένα παιδί για κάθε παιδί. Αν χάσει τα κιλά, θα σου κάνω κι άλλο. Αν δεν τα χάσει, σου κάνω άλλο. Λοιπόν, αν όμως σε περίπτωση διαζυγίου με απατήσεις, ναι, δεν θα πάρεις την περιουσία μου τίποτα. Ωραία, αν σωστό. Δεν με απατήσεις, αυτό σωστό, αυτό σωστό. Και χάνεις τα κιλά της εγκυμοσύνης, θα τα πάρεις σε όλα αυτό τα. Αυτό είναι σωστό. Το δεύτερο σκέλος είναι πάρα πολύ σωστό. Το δεύτερο νομίζω πρέπει να το δείτε πρώτα εσείς με τον εαυτό σας. Ο τύπος είναι για κλάματα τώρα, έτσι. Αυτή δεν τον παντρεύτηκε, δεν τον αγάπησε. Όχι, βέβαια, έφυγε. Σηκώθηκε, έφυγε η κοπέλα. Γιατί φοβόταν μην δεν χάσει τα κιλά. Όχι. Σου λέγα, είναι δυνατό. Με πείραξε πάρα πολύ αυτό. Και πιο πολύ με πείραξε, λέει, τον πόνου. Αγάπη μου, κοίτα, με γνώρισε 50 κιλά. Τη μάνα μου την έχει δει ότι είναι 200. Έχουμε. Η φύση μας δεν είναι. Δεν μας βοηθάει. Άμα θες να δεις, λέει, πώς θα γίνει η γυναίκα σου, κοίτα τη μάνα της. Κοίτα την πεθερά σου. Ωραία, μαύρη μαυρίλα. Πλάκωσε, μαύρη ζαγκαλιά. Κούτα. Και τώρα, αν είσαι στο αμάξι, ειδικά, έκτακτο δελτίο, κυρίες και κύριοι. Έκτακτο δελτίο ειδήσεων. Να ενημερώσουμε πλέον ότι μπήκαν κάμερες στα διόδια, πλέον λειτουργούν. Τι μπήκανε κάμερες. Βάλανε νέες κάμερες οι τροχέας στα διόδια Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας. Εδώ στα διόδια, στα δικά μας. Και στα δικά μας. Λοιπόν, από τη Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου, κατά μήκος Εθνικής Αθηνών Λαμίας, καταγράφονται όσοι περνούν τα διόδια χωρίς να πληρώσουν. Γιατί υπάρχει ακόμα αυτό. Περνάει κόσμος χωρίς να πληρώσει. Ναι, ακούω κάτι μπιπ εγώ ξεγυρισμένο από όταν κατεβαίνω Αθήνα. Όχι όπως παλιά που πέρναγαν όλοι. Όχι τόσο έντονα, αλλά πλέον οι κάμερες τοποθετήθηκαν και λειτουργούν κανονικά. Γενικά όμως υπάρχουν κάμερες κατά μήκος της Εθνικής Οδού. Δηλαδή έχουν έρθει σε γνωστό μου, έχει έρθει κλίση για υπερβολική ταχύτητα. Στις αρχές. Τώρα πριν από 2 χρόνια έγινε. Ακόμα λειτουργούν κάμερες σε κάποια σημεία. Για υπερβολική ταχύτητα όμως. Ναι, μπορεί.
Το οποίο το ξέρει εσύ, απλά σου έρχεται τον πουγιουρτή στο σπίτι. Ναι, αλλά ήρθε η φωτογραφία, ήρθε με και κοίταγε τη μούρη του αυτοκίνητου ή τον κόλλο του αυτοκίνητου. Δεν την είδα. Εμένα μου το είπε. Μου λέει μου ήρθε κλίση από την. Από την τροχέα, γιατί πήγε να λέει με 160 στην Εθνική. Ναι, και εμένα μου έχουν έρθει κάτι τέτοιο. Πόσο είναι η Εθνική, πόσο είναι το. 120. Ναι. 120 τώρα. Εντάξει, άντα, 130, 10 χιλιόμετρα θα χαρίζουν, εντάξει τώρα. 150 όχι. Όχι. Λοιπόν. Εντάξει, εγώ πάω 80. Με τι πα? 80. Από πού, σε ποια? Στην εθνική, στην εθνική οδό Αθηνών Λαμία. Ναι, ψέματα σας λέει. Ναι, στο πεζοδρόμιο. Λοιπόν, λειτουργούν οι κάμερες κανονικά, βάλανε έξτρα κάμερες και όποιος περνάει τα διόδια από εδώ και πέρα χωρίς να πληρώσει, θα έχουν πρόστιμο 100 ευρώ. Αφαίρεση οδήγησης, άδεια κυκλοφορίας, πινακίδες για 20 μέρες. Περίμενε, και 100 ευρώ και σου παίρνουν και δίπλωμα και άδεια και όλα. Όσοι δεν πληρώνουν θα τους επιβάλλετε πρόστιμο 100 ευρώ, 100 ναι. ευρώ, θα τους αφαιρείτε η άδεια οδήγησης, η άδεια κυκλοφορίας και οι πινακίδες για 20 μέρες. Εντάξει, εγώ διαφωνώ με εκείνους που δεν πληρώνουν τα διόδια πάντως. Διαφωνώ. Δηλαδή δεν έχει νόημα. Δηλαδή, δεν πας ενάντια έτσι. Είχα μια τέτοια συζήτηση. Mm-hmm. Όχι ότι αν δεν πληρώνεις δεν θα φύγουν τα διόδια, δεν φεύγουν, αλλά λέγουμε πάρα πολλά χιλιόμετρα, πάρα πολλά διόδια. Ότι έχουμε. Και πάρα πολύ ακριβά. Και λέει, αλλά το να μην πληρώνει και να. Δεν συμφωνώ. Μου είχε πει ένα φίλο, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια ή ψέματα, μου λέει τα διόδια μα, λέει τα διόδια προ διόδια πρέπει να έχουν ένα συγκεκριμένο μήκο χιλιόμετρων. Ναι. Όχι, και εμά δεν έχει. Όχι. Ναι. Δεν μπορεί, μου λέει, κάθε 50 χιλιόμετρα να έχουμε χιλιόμετρα. Ναι. Να έχουμε διόδια. Ναι, λέει, ναι. Έχουν συγκεκριμένο απόσταση το ένα διόδιο με το άλλο διόδιο. Εγώ ρε παιδιά πρόσφατα που πήγα Θεσσαλονίκη. Όσα κάθε πληρώσατε. Δύο λεπτά α. Είχε διόδια. Δεν γίνεται. Ναι, δηλαδή εντάξει. Και ο δρόμο φραπέ. Ο δρόμος, ναι. Εντάξει. Λίγο φραπέ. Ναι, τα διόδια έχουν να κάνουν όμως και με το. Δηλαδή, πληρώνεις διόδια και για τους δρόμους για να συντηρήσουν οι δρόμοι. Οδήγηση. Να το προσωπικό. Πώς θα οι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτό, που δουλεύουν στα έργα αυτά. Πώς θα πάμε με 200 μαράκια. Προς Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω πόσα λεφτά είναι. Κάθε δύο λεπτά λέω πάλι διόδια. Νομίζω είναι 75 ευρώ. Α, είναι τόσο. Πηγενέλα. Τόσο πολύ. Νομίζω ένας φίλος που είχε πάει για αυτός με αυτοκίνητο και μου λέει: άσε, δεν ξαναπάω με αυτοκίνητο γιατί είναι και τσιγκούνης. Αυτός φίλος μου, κατάλαβες. Αλλάζουν και οι εταιρείες πάντως. Δηλαδή, έχεις διόδια μέχρι τη Λαμία, νομίζω Λάρισα, έχεις μια συγκεκριμένη εταιρεία. Μετά αλλάζει η εταιρεία, μπαίνει στην Ολυμπία εδώ. Ένας φίλος μου λέει: εγώ δεν ξαναπλύνω διόδια. Μια φορά πήγα, σπαγκοραμένος. Δηλαδή, λες εμένα τσιγκούνη, αυτός είναι ο αρχηγός μας. Ο αρχηγός της Αγέλης. Ο αρχηγός της Αγέλης. Ναι, και δεν πληρώνει. Πάει από τον παλιό. Καλά το ρίτρο, κάνει στα 45 ώρες αυτό. Γιατί να πληρώσω, μου λέει διόδια, θα πηγαίνω από τον παλιό, από την παλιά Εθνική. Στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Από τα Τέμπη, πάει από πού πάει. Ξέρω εγώ από πού πάει. Πάει όλο. Όλος βρίσκει παράλληλους. Ναι. Και χώνεται. Κάποια στιγμή θα φτάσει. Βουλγαρία θα είναι, κάπου θα είναι. Κάπου θα είναι. Για να βρούμε τη φίλη τη Χριστίνα, η οποία έχει γενέθλια σήμερα. Γιατί θέλω να σου κάνω μια πάρα πολύ καλή ερώτηση. Που εσύ λογικά. Πάντα με τη λογική μου πάω, θα τη γνωρίζεις. Βέβαια. Εννοείται. Από τι φτιάχνεται, από τι υλικό είναι φτιαγμένο ένα χαρτονόμισμα. Ένα χαρτονόμισμα. Ναι. Είμαστε μόνο εμείς που τα λέμε έτσι αυτά. Γιατί είναι εσύ. Όχι, εννοώ οι Έλληνες, παιδί μου. Χαρτονόμισμα. Ωραία, από τι είναι φτιαγμένο ένα χαρτονόμισμα. Έλατε, από χαρτί. Ναι. Και μέταλλο, ξέρω εγώ. Μέταλλο, μάλιστα. Ναι. Έλα. Φοβερό. Δεν ξέρει, μήπως γκουγκλάρεις και ψάχνεις τώρα. Όχι καλέ, αλλά θεωρώ ότι. Χαρτί είναι. Ναι. Αλλά γιατί να λέγεται να έχει και τη λέξη νόμισμα μέσα, αυτό εννοώ. Α, αυτό εννοείς, μάλιστα. Εντάξει. Τραπεζογραμμάτιο λεγόταν παλιά. Α, πόσα τραπεζογραμμάτια έχεις πάνω σου σήμερα. Για πες, από λοιπόν, τι είναι. Παιδιά, δεν είναι φτιαγμένο από χαρτί. Από τι είναι. Είναι από βαμβάκι. Ναι. Είναι φτιαγμένο από 74% από βαμβάκι και 25% λινό. Αυτό θα ξέρουν καλά στο Λακάσα ντε Παπέλ. Ναι, γιατί. Που τα φτιάχνανε. Α. Τυπώνανε, καταλαβαίνεις. Α, δεν το έχω δει. Έπαιρναν κατευθείαν την πρώτη ύλη και τυπώνανε. Συνέχεια, λεφτά. Κάργα. Εσύ δεν ήξερες πάντα από ότι είναι φτιαγμένο γιατί χρησιμοποιείς πλαστικό. Όχι, από βαμβάκι, Είδες. Ναι. Τι θα μάθετε σήμερα στο morning show, βαμβάκι. Γιατί τώρα το ξεχάσουμε βέβαια, όλοι έχει πιστωτικές και τέτοια πράγματα. Ναι. Πιστωτική, παιδιά. Κάπου διάβαζα για τις πιστωτικές. Ότι αν τη χάσεις, λέει την πιστωτική, υπάρχει ένας κωδικός που μπορείς να. Δεν υπάρχει λόγος να κάνεις όλο αυτό τον πανικό με τις τράπεζες και να καλέσεις και να ακυρωθεί και όλα αυτά. Ναι. Με ένα κωδικό παίρνεις τηλέφωνο στην αστυνομία, πέρα από όσο λέγαμε για το κινητό χθες. Ποιο κωδικό. Δεν ξέρω. Τι κωδικό. Ένα τριψήφιο που είχε από πίσω, μήπως. Όχι εσύ. Αυτό δεν είναι μόνο αυτό. Είναι. Για σένα, για δική σου χρήση και να μπορεί να πληρώνει κάποια πράγματα. Ναι. Κωδικός ασφαλείας, το τριψήφιο από πίσω. Μάλιστα. Ούτε αυτό δεν ξέρει. Δεν το ξέρα, παιδιά. Εσένα, δεν το ήξερα. Να υποθέσω η κάρτα του Αντώνη είναι τέτοιο, ε. Έχω και δική μου, ξέρεις. Ωραία, η δική σου είναι άδεια. Όχι. Οπα, δουλεύω, εργάζομαι και. Οπα.
Και μια χαρά όλα. Απλά δεν τα πειράζω. Τι είναι με WiFi? Τα αφήνω να βγατήσουν αυτά. Είναι αυτές οι. Πώς τις λένε οι καινούργιες ρεσί, που τις περνάς από πάνω. Πώς τις λένε? Σήμερα, τις ασύρματες. Μιας που λέμε για κάρτες, σήμερα να σας πω ότι από το απόγευμα και μετά φαντάζομαι στα ATM δεν μπορούμε να πλησιάσουμε, γιατί μπαίνουν οι συντάξεις από σήμερα το απόγευμα. Νομίζω ότι σήμερα είναι και αύριο 28 είναι το ΙΚΑ και ακολουθούν βέβαια όλα τα ταμεία. Καλό, υπομονή, κουράγιο, παιδιά. Εσείς ξέρετε τι θα κάνετε στα ταμεία. Μια φορά είχα ξεμείνει και λέω κάτσε να πάω να βγάλω λεφτά και πέτυχα συντάξεις. Ήμουνα η 25η στη σειρά, 28η. Και δεν πας αργά τη νύχτα. Αργά τη νύχτα πάνε όλοι. Πήγαινε μία η ώρα το βράδυ σήμερα σε ένα ATM. Και δεν πας νωρίς το πρωί. Νωρίς το πρωί πάνε παππούδες. Δεν φαντάζεστε. Αργά τη νύχτα πάνε οι άλλοι. Δεν φαντάζεστε τι γίνεται. Όλη μέρα τράπεζα έχει. Όλη μέρα ουρά. Από το απόγευμα σήμερα και μέχρι αύριο το πρωί που ανοίγουν οι τράπεζες, φαντάζομαι ότι γίνεται χαμός. Λοιπόν, βρήκα δουλειά. Βρήκα δουλειά. Εξτραδάκι, κυρίες και κύριοι. Κάθε τέλος του μήνα, δύο μέρες. Θα είσαστε αυτοί που κάθε στην ουρά και θα τη δίνετε σε ένα συνταξιούχο. Και θα σας δίνει το κάτι τίστο. Ναι. Και με το που του δώσετε εσείς τη θέση θα τα μπείτε από πίσω. Οπότε, ένα στον ένα, πόσα να παίρνουμε. Κοίταξε, 20 ευρώ η θέση. Αυτό το γίνεται στις τράπεζες με τα χαρτάκια. Ναι, έξω μιλάω, έξω δεν έχει χαρτάκια. Πολλούνται τα χαρτάκια στις τράπεζες. Τι πολλούνται? Άμα θες αγοράζεις νούμερο. Περίμενε, πάω στην τράπεζα. Είναι το 100 και έχεις το 680. Ναι. Και υπάρχει κάποιος που έχει το 190. Ναι. Δηλαδή μετά από 30 νούμερα. Ναι. Δίνεις κάτι και το παίρνεις. Τι πάω δηλαδή στην κοπέλα που είναι μπροστά και βλέπω. Γιατί κοιτάω το χαρτάκι της. Ναι. Και λέω, κοίτα τη ρουφιά να έχει 20 νούμερα μετά. Κοπελιά. Θα μου δώσεις το νούμερό σου. Και θα σου κάνω special αφιέρωση στο morning. Και μου λέει 690. Καλημέρα στην Σταυρούλα που λέει: μας έχει στείλει ένα πάρα πολύ ωραίο νεκροδάκι. Γυναίκα, χύθηκε ο καφές. Δεν πειράζει, αντρούλη μου, λεφτά θα πάρεις. Στο χαλί, αφού είσαι ηλίθιος. Τελεμένος. Ladies and gentlemen. Και τώρα. Ελίνα and the showbiz. Λοιπόν, σας έχω Σάκη Ρουβά που λέγαμε χθες για το Λάνθιμο. Τελικά το θέλεις ή δεν θέλεις και το άντεξε είναι τα δύο βίντεο κλιπ που του έχει σκηνοθετήσει ο Λάνθιμος. Και μιας που ο Λάνθιμος έφτασε μέχρι και τα Όσκαρ. Έχει πάρει Όσκαρ ο Σάκης. Δεν έχει πάρει Όσκαρ. Ο Σάκης όμως θυμήθηκε το Λάνθιμο στα βίντεο κλιπ του. Και πώς θα είναι το βίντεο κλιπ. Αισθάνθηκε την ανάγκη να ζητήσει δημόσια συγγνώμη από τον Γιώργο Λάνθιμο. Γιατί πράγμα? Γιατί τον είχα λέει στεναχωρήσει και τώρα που έφτασε μέχρι τα Όσκαρ ο Λάνθιμος. Δεν είχα καταλάβει λέει, το μέγεθος και το μεγαλείο του. Κάποτε λέει με είχε βάλει ένα οκτάωρο να τρέχω με μείον δύο στην πεντέλη για το. Ένα από τα δύο βίντεο κλιπ. Νομίζω το άντεξα, δεν θυμάμαι. Και του παραπονέθηκε και του λέω σε παρακαλώ, για το δεν αντέχω ήταν. Άλλο. Για το άντεξα θα ήταν. Ναι, αύριο λέει φεύγω ταξίδι, δεν μπορώ. Λέει έχει μείον δύο, εκτό 8 ώρες τρέχω. Δεν είχε ζεσταθεί 8 ώρες. Και του απαντάει ο Λάνθιμος, δεν καταλαβαίνεις ότι για να βγει το αποτέλεσμα που θέλω πρέπει να δείξει αυτοθυσία. Τότε λέει τον είχα στεναχωρήσει και του ζητώ δημοσίω συγγνώμη. Ναι, δεν ήταν κάτι τότε ο Λάνθιμος, ήταν απλά γύρναγε βίντεο κλιπ. Τώρα είναι στα Όσκαρ όμως. Τώρα που είναι στα Όσκαρ και συγγνώμη θα ζητήσουμε και καφέ να έλα να πιούμε και έλα να τρέχω άλλες 8 ώρες άμα θέλεις. Ναι, αλλά κοίτα όμως ο Σάκης, πόσο ειλικρινής, λέει. Δεν είχα καταλάβει. Περίμενε, δεν είχα καταλάβει. Γαλήφια. Δεν είχα καταλάβει το μέγεθος και το μεγαλείο του Λάνθιμου. Το κατάλαβε τώρα. Άργησε κάποια χρόνια. Ναι, αλλά δεν είναι ειλικρινή αυτό. Είναι λίγο γλύψιμο αυτό. Δεν είναι γλύψιμο. Όχι, αγάπη μου, τώρα γλύφει λίγο το Λάνθιμο για το επόμενο βίντεο κλιπ. Σιγά μη σκηνοθετήσει ο Λάνθιμος στο βίντεο κλιπ του Σάκη. Είσαι καλά, ο Λάνθιμος είναι μόνο Όσκαρ. Θα θυμηθούν τα παλιά, ρε. Όχι, τώρα θα το πει τώρα πάνω. Θυμήσου που με βάζει και έτρεχα στο Λυκαβητό. Λοιπόν, έχω Eurovision 2019. Έχω την Κατερίνα Ντούσκα, η οποία φεύγει για Τελαβίβ που πάει τέλος πάντων. Πάει. Πόσο θα κοστίσει η Eurovision στη χώρα μας, κυρίες και κύριοι? Ξέρω εγώ, 2 εκατομμύρια. Τι πρέπει να πληρώσει η Ελλάδα για να συμμετάσχει στο διαγωνισμό με την Κατερίνα την Ντούσκα? Ξέρω εγώ. Λοιπόν, 327.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ και φόρων. Μάλιστα. Συγγνώμη, ρε παιδί. Δηλαδή, άμα στέλναμε τον Αργυρό, πώς θα πληρώναμε? Κάτι παραπάνω. Επειδή ο Γιώργος λοιπόν είναι ειδικό στο Eurovision και πάρα πολλά χρόνια έχει καλύψει, έχει κάνει ρεπορτάζ για τον Σοκαφέ με 104,8 και το Σοκαφέ Morning Show. Ο Γιώργος έχει πάει σε όλα τα μέρη. Ναι. Έχει ταξιδέψει. Μόνο Βόρειο Πόλο δεν έφτασε. Ναι. Πες μας λίγο. Τι θες να σου πω. Τι γινότανε τότε. Τι γινόταν τότε. Όχι, δίναμε πολλά χρήματα. Γιατί τα δίνουμε αυτά τα λεφτά, ρε παιδιά? Είναι τα promotion, είναι κάποια. Δηλαδή 327.000 τώρα. Πες μου, τι κοστίζει σε αυτό το πράγμα. Τα παράβολα. Δηλαδή πήγαινε, έλα πόσο θέλει. Θέλει 500 ευρώ. Τι 500 ευρώ. Για να πάει και να έρθει. Ποιο? Η Ντούσκα. Η μόνη της. Και το επιτελείο. Πόσο επιτελείο θέλει για να. Κάτσε ρε, τι νομίζω ότι πάνε. Μόνοι τους πάνε. Πόσα άτομα πάνε. Είναι το. Καμιά πενταριά. Μπορεί να πάρει τη μάνα της μαζί. Μπορεί να πάρει τον αδελφό της. Τη θεία της. Ξέρω ποιο μπορεί να πάρει. Και θα τα πληρώνει η ΕΡΤ. Δηλαδή εμείς. Οι συνεργάτες της ΕΡΤ. Τι νομίζετε, πάνε οι συνεργάτες της ΕΡΤ. Παιδιά, αυτά μπαίνουν στη ΔΕΗ, να ξέρετε. Πού μπαίνουν στη ΔΕΗ? Στη δική μας τη ΔΕΗ. Α, και στον ΟΤΕ. Εκεί που λέει ΕΡΤ, τέλεια ΕΡΤ, εκεί μπαίνει. Πάνε στην Eurovision. Τώρα θα λέει Eurovision. Παιδί μου, όλη η ελληνική αποστολή υπάρχουν περίπου 20, 30, 40 ίσως και άτομα. Ωραία, εγώ σου λέω πήγαινε έλα αυτή. Ναι.
Σου λέω και 10 χιλιάρικα. Ναι. Ωραία. Να φάνε και να πιούνε, εμείς θα πληρώνουμε και αυτά. Ναι. Αλήθεια. Το ξενοδοχείο που θα μείνουν, ποιο το πληρώσω εγώ. Ναι, όχι, εγώ το πληρώνω. Εμείς το πληρώνουμε. Περίμενε. Δεν πληρώνουμε μόνο να μείνει η ντούσκα. Πρέπει να πληρώσουμε και τους υπόλοιπους. Τους μουσικούς, το σκηνοθέτη, το χορογράφο. Δεν έχω δει και καμιά χοροδία σε καμιά Eurovision. Το κασκαντέρ, το μακιγέρ, την κομμότρια. Ξέρω εγώ πώς είναι όλη αυτή η ομάδα. Δεν μπορεί να βαφτεί μόνη της, ρε παιδί μου, να κάνει λίγο eyeliner, λίγο ρουζάκι. Όλοι αυτοί θέλουν και το προσωπικό του δωμάτιο. Δεν είναι ότι η μουσική σε ένα δωμάτιο μπείτε και μείνετε σε κουκέτε. Ο κάθε ένα έχει δικό του δωμάτιο. Είναι δίκλινα. Ναι. Στη χειρότερη τρίκλινο. Τρίκλινο και με τα χίλια ζόρια. Και μπορεί να έχουν πει και καμιά θέα, ας πούμε, την πόλη. Μιλάμε για το πιο top ξενοδοχείο που μπορεί να υπάρχει, αν έχει δωμάτια. Ναι. Τουλάχιστον στην Eurovision που έχω πάει εγώ. Ναι. Όλο το επιτελείο, ο μουσικός. Ωραία, ποια είναι η πιο ακριβή Eurovision που έχει πάει, Νομίζω ήταν με τον Αλκαίο. Η πιο ακριβή Eurovision του Αλκαίου. Ναι, ακριβή στήχησε πολύ στον Αλκαίο τότε. Γιατί η ΕΡΤ νομίζω δεν τα πιο λίγα λεφτά στον Αλκαίο. Αλλά νομίζω τα πιο πολλά λεφτά που έδωσε η ΕΡΤ ποτέ ήταν στο Σάκι. Στο Σάκι πιο, με το This is our night. Και τις δύο φορές. Και το Shake It. Ναι. Η Παπαρίζου δηλαδή είχε πάει λιγότερο από το Σάκι. Λίγο λιγότερο. Ωραία, η ερώτησή μου είναι εξής. Παίρνουμε κάτι πίσω εμείς από αυτά. Όχι, αλλά. Δημοσιότητα. Ναι, αλλά νομίζω ότι ο Σάκης είχε πάρει και λεφτά, ο ίδιος ζήτησε για να πάει Eurovision. Βέβαια, Σάκης δεν θα πάρει λεφτά, τι είναι. Η Ντούσκα ζήτησε λεφτά. Η Ντούσκα δεν ξέρω τι έχει ζητήσει το κορίτσι, δεν το ξέρω. Αλλά στη Διάβγεια ανέβηκε το έγγραφο, παιδιά, που λέει ότι από 4 έως 19 Μαΐου στο Τελαβίβ θα πραγματοποιηθεί η Eurovision, μπουρμπουρ, αποφασίζεται ομόφωνα και εγκρίνεται ο προϋπολογισμός 366,855 ευρώ. Λίγα είναι. Τότε με τον Ρουβά είχαμε ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο. Άμα σας έρθει η ιδέα ανεβασμένη τους επόμενους μήνες, δεν είναι ότι έχετε κάποιο παραπάνω ρεύμα. Όχι, είναι απλά, ότι απλά την τραγουδάμε ώρα, στη Eurovision. Απλά την ώρα που βγήκε η Eurovision, οι κιλοβατόρες τρέχανε πιο γρήγορα. Έτρεχε το ρολόι μόνο του για να ξοβλήσουμε. Καλημέρα στην φίλη την Αποστολία. Καλημέρα στην Έφη, μας στέλνει ένα υπέροχο ανέκδοτο. Στην Σταυρούλα, στην Ασπασία, στον Νίκο, στην Ευαγγελία, στον Πασχάλη. Πού στερε, παιδιά. Ελάτε να μαζευτούμε, παιδιά. Τι κάνετε σήμερα. Η Μέρη έχει ένα θέμα με τα κιλά που λέγαμε νωρίτερα για τη δίαιτα τη Κορινθίου. Ναι, ναι. Που λέει: έχω μεγάλο θέμα με τα κιλά. Αγαπάς έναν άνθρωπο 60 κιλά. Δεν μπορεί μετά το γάμο να πάει 120. Και εγώ να μείνω στα 60. Δεν γίνεται. Ιδέες, είναι και οι άντρες που παχαίνουν πάρα πολύ. Κοίτα, δεν ξέρω. Αυτό δεν εννοεί εσύ. Η Μέρη. Ναι, υποθέσω. Ναι, ότι ναι. Ο άντρας πάχινε, ας πούμε. Δηλαδή, πόσα κιλά πήρε ο άντρας στην εγκυμοσύνη σου. Εγώ ξέρω, λέει, άκουσα ένα γυναικολόγο. Στην εγκυμοσύνη μου, εμένα πήρε 8, νομίζω. Αλλά δεν παχαίνει και εύκολα αυτό. Είναι μονάδερο. Α, ό,τι τρώει, βγάζει. Καλέ, είναι, σου λέω, δεν παχαίνει. Ναι, δεν παχαίνει. Σου λέω, ό,τι και να φάει. Ό,τι το δώσω να φάει, δεν παχαίνει. Κοίτα, ένα φίλο πήρε 10. Ένα φίλο μου πήρε 20 στην εγκυμοσύνη τη γυναίκα του. Η γυναίκα του 2, λέει. Η γυναίκα του πήρε πολλά, αλλά πήρε και αυτό. Να σου πω κάτι. Παρασύρεται και ο άντρα μου, ωραία. Από την άλλη, όπω θέλετε οι γυναίκε να προσέχουν την εμφάνισή του, έτσι και οι άντρε. Συμφωνώ απόλυτα με τη Μέρη. Κάτσε ρε, εγώ. Έχασα 3 κιλά. Πότε? Στην εγκυμοσύνη. Στην εγκυμοσύνη, Ιωάννα. Ναι. Ναι, εντάξει, εσύ ανήκει στην άλλη κατηγορία. Εδώ σου λέει η Μέρη. Όχι, εδώ σου λέει η Μέρη ότι όντως δεν έχεις δει άντρες να αλλάζουν μετά το γάμο, να παχαίνουν. Έχω δει. Αυτό σου λέει. Δεν είναι σωστό και αυτό. Γιατί τα βάζετε μόνο τις γυναίκες. Γιατί εσάς σας μυρίζει. Προγαμιαίο συμβόλαιο. Γιατί εσάς σας μυρίζει. Και μετά έρχεται στο σπίτι, το θέλω. Ναι. Ποιο θα το φάει, το πετάξουμε. Το θέμα είναι ότι οι άντρες παχαίνουν μετά το γάμο και χωρίς να υπάρχει εγκυμοσύνη. Γιατί δένουν το γάιδαρό τους. Άσε. Ποιο άντρας παχύνε μετά την εγκυμοσύνη. Λέω αυτό που σκέφτεσαι. Ειδικά το 2019 που όλοι οι άντρες θέλουμε να γίνουμε fit. Ναι, βέβαια. Γιατί, άμα πάρω από τον άντρα, όλη μέρα γυμναστήριο είναι. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ναι, εντάξει. Κάθε μέρα. Άντε μια μέρα να μην πάει και παθαίνει αμόκ. Ναι. Είναι άλλη σε φύση. Προσέχει. Προσέχει, ναι. Εσύ προσέχεις τον άντρα σου που πάει γυμναστήριο. Προσέχω τον άντρα μου να έχει μετά να φάει ψητό και σαλάτα. Προσέχω να έχει ακόμα τα ματάκια. Και του λέω του. Μην ανέξεις τον ντουλάπι, έχει σοκολάτα. Αυτό. Ποιος θα τη φάει τη σοκολάτα. Εγώ θα τη φάω που δεν προσέχω, καταλαβες. Και κυρίες και κύριοι, άμα φας πολύ θα παχύνεις. Ντάνος 2019. Άντε πάλι. Άντε πάλι. Θα γίνει του Ντάνου σήμερα. Τι φοράς όταν. Από μέσα ή απ' έξω. Όταν βγαίνει. Θες να με δεις. Έλα, κάτσε. Όταν βγαίνει. Θες να κάνεις μια επίσημη. Έξοδο. Ναι, τι φοράς. Φοράς κουστούμι, ας πούμε. Το άρωμά μου. Τι φοράω. Φοράς κουστούμι ή είσαι λάτρης του κουστούμιου. Όχι ιδιαίτερα, σπάνια. Κουστούμι φοράω σε γάμους, βαφτίσεις, κηδείες, σε τέτοιες εκδηλώσεις. Βάζεις και σε κηδεία κουστούμι. Θα βάλω τον παντελόνι καλό μαύρο, ένα σακάκι μαύρο. Εντάξει, τι να βάλω στην κηδεία. Όπως κάναμε μικρά που πηγαίναμε να κοινωνήσουμε και βάζαμε τα καλά μας. Ναι. Έτσι, εσύ τώρα έχεις κηδεία. Εξαρτάται, ρε παιδί μου, πού θα πάω. Ποιος θα με περιμένει. Λοιπόν, το ανδρικό κουστούμι, να ξέρετε, το ανδρικό κουστούμι είναι το πιο ωραίο ντύσιμο στον άντρα. Ας τη φωτογράφηση. Το θέμα είναι από πού κρατάει αυτό. Πώς ξεκίνησε το ανδρικό κουστούμι, οι ρίζες του ποιες είναι.
Διάβασα και όπως ξέρεις, εγώ εμένα μου αρέσει να διαβάζω. Δεν κάνεις και τίποτα άλλο όλη την ώρα. Να κάνω μια ερώτηση. Αν ερχόμουν το πρωί με κουστούμι, πώς θα με έβλεπες? Θα μου άρεσε. Θα μου άρεσε να σε δω με κουστούμι το πρωί. Θα έρθεις με τα γέρ. Ο top μόδιστρος αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι ο Παπαδόγαμβρος, έτσι, το ξέρουμε αυτόν. Εννοείται πως όχι. Ο Παπαδόγαμβρος. Ο Παπαδόγαμβρος. Γαμβρός. Παπαδόγαμβρος. Ο Παπαδόγαμβρος είναι ο νούμερο ένα μόδιστρος κουστούμιου γενικά. Έτσι έχει ντύσει από Κυριάκο Μητσοτάκη, Σάκη Ρουβά, Γιάννε Τετοκούμπο. Συγγνώμη, ο Παπα. Ο Παπαδόγαμβρος. Με τον Παπα. Παπαδόγαμβρος, παιδί. Παπαδόγαμβρος. Δεν είναι εύκολο το όνομα αυτό. Πανεύκολο. Ο Παπαδόγαμβρος. Είναι αυτό που έβγαλε και τη μόδα με το φοράει κουστούμι και έχει σηκώσει τρία δάχτυλα να φαίνεται το αστράγγι. Μπράβο. Α το διάλογο, Παπαδόγαμβρος. Για την ακρίβεια είναι σοφιστικέ image maker ο Παπαδόγαμβρος. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα κουστούμια. Φοράνε τα κουστούμια, σακάκια, γραβατούλες, αυτές τις λεπτούλες κτλ. Και βλέπει τον αστράγαλο έξω. Αυτό και λεπτό παντελονάκι, σωλήνα. Σωλήνα. Αυτό έτσι θα το σάκι του. Ιδραυλικός ήταν ο Παπαδόγαμβρος. Γιατί? Πριν γίνει η σχεδιαστή. Γιατί η Ιδραυλική σχολή ασχολείται με σωλήνες. Φι 12, τι σωλήνα. Πώς ξεκίνησε? Από το 1665, όταν ο Κάρολος Β, ύστερα από ξέσπασμα πανούκλας και μεγάλης πυρκαγιάς στο Λονδίνο, υποχρέωσε τους αυλικούς να φύγουν, να αφήσουν όλες τις υπερβολικές ενδυμασίες και να ντύνονται με χιτώνες, που κάμισα και παντελόνια μέχρι το γόνατο. Και μετά σιγά σιγά το κουστούμι άρχισε να κατεβαίνει το παντελόνι. Τύπου προσκοπάκι. Μπράβο. Κουστούμι προσκόπου. Τέλος πάντων. Και μετά, δεν είπε. Και μετά η ανερχόμενη αστική τάξη, όπως οι ευγενείς, ας πούμε, ακολούθησαν το παράδειγμα και έτσι το αντρικό ντύσιμο έγινε πιο απλό, με ένα απλό παντελόνι, απλό σακάκι και ωραίο άσπρο που κάμισο. Έδωσε ο Θεός. Ο Παπαδόγαμβρος, λοιπόν. Με τον Παπαδόγαμβρο. Λέει ότι. Από πού είναι αυτός? Αυτά τα μακριά παντελόνια, όπως είναι το κουστούμιο σήμερα, ξεκίνησαν από τους υπείς. Αυτό φόραγαν οι υπείς. Α, φόραγε κουστούμι ο υπέας για να ανέβει στο άλογο. Δεν φοράνε. Δεν φοράγανε παλιά τις ταινίες εποχής. Όχι. Δεν φοράνε το. Δεν έχω προσέξει. Άμα δεις Game of Thrones, φοράνε από πάνω το. Ναι, αλλά. Α, ναι, που πηγαίνανε βόλτα. Ναι. Αν και η άλλη φορά και το φόρεμα τα 42 χιλιόμετρα. Αυτό, και ψάχνες το άλογο. Με τι περπατάει αυτή. Λοιπόν, και έρχεται τώρα και λέει ότι η εξέλιξη της τεχνολογίας επιτρέπει να είναι όσο πιο απλό γίνεται το αντρικό κουστούμι. Για λόγους πρακτικούς, για να μπορούν να το φοράνε οι άνθρωποι και μέσα στην ημέρα τους. Δηλαδή καθημερινές, άμα πας μια βόλτα στη Βενιζέλα. Ναι, φοράνε. Τράπεζες, δικηγόροι και αυτά. Τα γέρι, δικηγορίνες. Μπράβο σας, κορίτσια. Μπράβο, ναι, για μπράβο, τα κουστούμια μπράβο. Μιλάμε. Ο Παπαδόγαυρος λέει ότι φορέστε κουστούμι και τις καθημερινές. Στη ζωή σας γενικά, σου ανεβάζετε το πεποίθηση. Άντε ρε. Ναι. Σκέψου να σχόλουμε κουστούμι σήμερα. Δεν θα έρχεσαι έτσι. Όχι, θα προσπαθήσω να μην κάτσω πολύ πίσω στην πλάτη και τσαλακωθεί το σακάκι. Μου φύγει η τσάκιση του Παπαδόγαυρου. Γύρισε τώρα ηλίθιε τρία. Τρεις πύχες να είναι από πάνω. Να φέρει το αστράγαλο. Περίμενε λίγο να σηκώσω το τζιν. Τουλάχιστον να σηκώσω το τζιν, το κάνω. Και όχι καλτσούλα μέσα από το παντελόνι, τέρμα πάνω γάμπα. Μισό λεπτάκι να βγάλω την κάλτσα. Όχι, μην τη βγάλει την κάλτσα. Περίμενε. Έλα, Γιώργο, όχι εδώ μέσα. Μην τραβάς εσύ, να βγάλω λίγο την κάλτσα. Λοιπόν, και τώρα είμαστε έτοιμοι. Δηλαδή με του Παπαδόγαυρου τώρα. Τώρα είσαι του Παπαδόγαυρου ίδιο. Του Παπαδόγαυρου. Ο γιος είμαι σήμερα. Καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλους. Πολλά φιλιά στο Μαράκι που μας στέλνει την καλημέρα της. Μας αγαπάει πολύ και εμείς σε αγαπάμε. Καλημέρα στον Στέφανο. Στην Αποστολή μια μεγάλη καλημέρα. Στην Έφη με το ανέκδοτό της. Από την Ηλιόλου στη Λαμία παρά το κρύο, λέει το Εφάκι. Βροχές. Η Σταυρούλα, η Ασπασία, ο Νίκος, η Ευαγγελία, ο Πασχάλης, η Μέρη, όλα τα παιδιά. 697-800-1048 το Viber μας. Βεβαίως μπορείτε να στείλετε ό,τι μήνυμα θέλετε εσείς. Και 12-12 είναι τα ζώδια. Για να τα ακούσετε βεβαίως, μπείτε και στο Instagram του Σοκαφέ με 104,8. Είμαστε σε live streaming. Είναι 12 τα ζώδια και κάνουν το κάθε ζώδιο την προσευχή του. Τι ζητάνε όμως από τον Θεό τα 12 αυτά τα ζώδια? Υγεία μόνο. Υγεία μόνο, λες εσύ. Ο τοξότης δηλαδή ζητάει μόνο υγεία. Ο τοξότης, ναι. Το διάβασα. Τον αφήνω για το τέλος τον τοξότη. Ναι. Λοιπόν, ο κρύος, Θεέ μου, δώσε μου υπομονή να μην τους καθαρίσω όλους τη δουλειά. Τώρα τι θέλω. Τώρα. Θέλω να τους σκοτώσω όλους. Ο κρυός είναι τέτοιος. Είναι τέτοιος υποχθόνιος. Ήπουλος. Δεν έχω κανέναν κρυό στη ζωή μου. Ο Ταύρος, Θεέ μου, κάνε τα χεράκια μου να μην πνίξουν κανέναν που μου χρωστάει λεφτά και δεν μου τα φέρει στην ώρα του. Ο Ταύρος, ναι. Ο Ταύρος. Συμφωνώ στον Ταύρο. Έναν ξέρω. Ο Δίδυμος, Θεούλη μου. Είσαι τέλειος τύπος, το ίδιο και εγώ, το ίδιο και εσύ. Είμαστε σίγουρα εμείς οι δύο, γιατί διάβασα σε μια λίστα θρησκεία ότι υπάρχει ακόμα ένας. Ακόμα ένας. Τι γίνεται, Θεέ μου. Δύσπιστος ο Δίδυμος. Τι γίνεται, Θεέ μου. Διαφωνώ. Ο καρκίνος. Καλέ μου, πατερούλη. Ναι. Ελπίζω να με προσέχεις πάντα. Μιας και εγώ φροντίζω όλους τους υπόλοιπους, τους τρελούς εδώ κάτω.
Α, ο καρκίνος. Ο καρκίνος, ο καρκίνος. Ναι, ναι, ναι. Ο Λέων είναι μια κατηγορία. Μόνος του Θεέ μου, έχω μια ερώτηση. Πόσα κέφια είχες όταν με έφτιαξες, ο Έο. Ο Παρθένος, Θεέ μου, δώσε μου αντοχή να αντέξω το χάος που έχεις δημιουργήσει. Το σκέφτομαι και διαβολίζομαι. Ναι, 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 Παρθένο σίγουρα. Ο Ζυγός, Θεέ μου, νομίζω ότι ήμουν καλό σήμερα. Ίσως και λίγο άτακτος, ίσως να μην φταίω κι εγώ. Οι άλλοι φταίνε. Ναι, ναι. Δεν φταίω εγώ, οι άλλοι φταίνε. Ο Σκορπιός. Πάμε στο Σκορπιό. Ο Σκορπιός, Θεέ μου, θα με βοηθήσεις πολύ να είμαι πανταχού παρών όπως εσύ και να βλέπω τι σκαρώνουν οι εχθροί μου και να ετοιμάζω την πληρωμή τους. Η εκδίκηση. Η εκδίκηση. Άρη Σκορπιέ. Ναι, 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 ναι. Έλα, πες μου το δικό μου, το ξώτη. Εγώ καιρό. Αν και είσαι ανώτερον από μένα, τελικά νομίζω ότι κι εγώ δεν πάω πίσω. Συγχαρητήρια που με έφτιαξες. Αποκλείεται. Δεν είμαστε τέτοιοι εμείς καθόλου. Ο εγώ καιρό είπα που λέω. Α, ο εγώ καιρό. Συγγνώμη. Συμφωνώ στον εγώ καιρό. Υδροχός. Υπάρχει, δεν υπάρχει, εγώ μια φορά σε πάω. Είσαι πολύ cool τυπάκι. Λοιπόν, ο Ιχθύς, Θεούλη μου, βοήθησε με να βρω τα κλειδιά του αυτοκινήτου που έχασα προχθές και σου υπόσχομαι να μην ξαναπιώ ποτέ στη ζωή μου. Άγιος Φανούριος, παιδιά. Και τέλος ο Τοξότης. Πάμε, ναι. Ο Τοξότης, τι είναι Θεός? Όχι. Α, εγώ φταίω, έτσι γράφουν εδώ. Όχι, διαφωνώ κάθετα. Όλα τα ζώδια είναι άκυρα. Θε, πατέρα, παντοκράτορα κτλ. Ποιητή, ουρανό και γης, ορατώνται πάντων και οράτων. Τώρα που το σκέφτομαι, τι είναι Θεός, λέει ο Τοξότης. Όχι. Α, γιατί? Όχι, στα άλλα συμφωνούσες, στο αυτό δεν συμφωνείς. Σε αυτό δεν συμφωνώ, άρα ακυρώνω την έρευνα. Ναι, ναι. Εγώ είμαι αυτή και την ακυρώνω. Γιατί, Ελίνα, μου δεν σ' άρεσε. Τι είναι Θεός, Ελίνα, για εξήγησέ μας. 697-800-1048. Πείτε μας. Πείτε μας, ναι, πείτε μας. Αν συμφωνείτε με αυτά που μόλις ακούσατε, βεβαίως. Και βεβαίως 22-210-62-800 το τηλέφωνο που μπορείτε να καλέσετε. Παιδιά, βοηθήστε με λίγο, βοηθήστε με. Μπορεί να το θυμάστε. Θυμάστε μια εποχή που είχαν βγάλει το τηλέφωνο του Θεού στο διαδίκτυο. Και παίρναμε τηλέφωνο και κάπου στέλναμε μήνυμα. Το θυμάσαι αυτό? Χριστέ μου. Έλα, είχα βγάλει το τηλέφωνο του Θεού. Γκούγκλαρε. Όχι, ποτέ. Ένα τηλέφωνο ήταν. Πες μου ότι είχες καλέσει. Ναι, είχα καλέσει. Προσπαθώ να θυμηθώ. Κάτσε μισό λεπτό, επιστρέφω. Έχει έρθει ένα εξαιρετικό μήνυμα από τη Διονυσία, ναι. Η οποία μας λέει: Είμαι στο Ίκα, σε αναμονή. Γύρω μου όλοι άνθρωποι σκυθροποί, φορτωμένοι. Εγώ, κυρία, ακουστικά σας ακούω και έτοιμη να κλάψω από τα γέλια. Γιατί με κοιτούν περίεργα άραγε? Να σας βάλω ανοιχτή ακρόαση. Βάλε μας μία, να πούμε μια καλημέρα στο Ίκα. Βάλε. Αν είσαι εδώ, Χαλκίδα, ξέρω πώς μπορείς να πάρεις νούμερο πιο νωρίς από όλους τους υπόλοιπους. Το έχω και αυτό να ξέρεις. Λοιπόν, είναι στο Ίκα τώρα, ελπίζω να έχει ανοιχτή ακρόαση. Ναι, ναι, βάλε ανοιχτή ακρόαση. Θα μιλήσει ο Γιώργος. Για το τμήμα παροχών, περάσει στο τέταρτο. Λοιπόν, άμα θέλετε χαρτάκι νούμερο, το οποίο θα είναι πάρα πολύ γρήγορο, θα πάτε στην φίλη μας στη Διονυσία. Είναι αυτή που έχει βάλει ανοιχτή ακρόαση, έχει το νούμερο 45. Πέστε να τη φάτε, να πάρετε το νούμερό της. Καλημέρα στο Δημήτρη, πολλά φιλιά. Γιατί δεν, παιδιά, δεν κάθεστε μέχρι τις 3, λέει. Να πάμε όλοι μας στα σπίτια μας μετά. Ναι, ελάτε να μας πάρετε και από εδώ. Α, εγώ, παιδιά, δεν μπορώ. Η Ελίνα, τι ώρα φεύγεις? 4. Εχθές φύγαμε 4 και ναι. Τον Τζαλίκη. Μπείτε στο Instagram του SoCafe με 104,8 και δείτε τα quiz που έβαζε ο Γιώργος Τζαλίκης στην Ελίνα. Λοιπόν, υπάρχουν στα story μας στο Instagram SoCafe με 104,8, υπάρχουν οι γρίφοι του Γιώργου Τζαλίκη και η απάντηση από εμάς. Και τούμπαλιν. Γενικά υπάρχει θέμα. Έχει στείλει πολύ ωραία ποιήματα η Έλσα και λέει: Πώς να μαζέψω το μυαλό που έχει πάρει αέρα? Όλα εσένα σκέφτομαι. Οπα. Τη νύχτα και τη μέρα. Wow. Είσαι το κόκκινο υγρό. Που ρέει στο κορμί μου. Κάτσε, περίμενε, παιδί μου. Συνέχισε. Είσαι το κόκκινο υγρό. Ναι. Που ρέει στο κορμί μου. Ω Χριστέ. Γι' αυτό κι εγώ πολλές φορές σε αποκαλώ ζωή μου. Ποτέ δεν βρίσκεις δυο καρδιές να έχουν την ίδια αξία. Πάντα η καλή για την κακή θα γίνεται θυσία. Στην αρχή και με το κόκκινο υγρό παραξενεύτηκα. Λέω θα σκάσει εδώ η περίοδος. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εξαιρετικά τα στιχάκια. Η Ελισάβετ μας στέλνει την καλημέρα της και όλα τα παιδιά βεβαίως. 697-800-1048. Καλημέρα. 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 Τι κάνεις, Τάσο, πώς είσαι? Καλημέρα, Τάσο. Ωραία. Σε καλούμε από το SoCafe Morning Show στον αέρα μαζί μας. Τι καιρό έχετε στο ναύπλιο? Α, υπέροχος. Έχετε λιάκο? Βεβαίως. Ποια περιοχή είναι? Ναύπλιο. Εδώ στο ναύπλιο είναι ιδανικές οι συνθήκες για να βιώσεις ανθρώπινα τέτοια πράγματα. Πάμε να αυξήσουμε τον τουρισμό στο ναύπλιο. Για πάμε. Πάμε να ανέβουμε τα 999 σκαλοπάτια. Δεν σας άκουσα. Πάμε να κάνουμε με πρόμο στο ναύπλιο να αυξήσουμε τον τουρισμό. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Αξίζει τον κόπο να επισκέπτεται το ναύπλιο κάποιος. Θα έχει τις εικόνες τις ωραίες. Κατεβαίνετε για δημοτικό σύμβουλος?
Ίσως. Α, το σκέφτεστε. Τέλει, έχετε λίγο χρόνο. Δεν το έχω ανακοινώσει ακόμη. Λοιπόν, θέλετε να ανακοινώσουμε τώρα στο morning show που είσαι στον αέρα, να το μάθουν όλοι. Είναι προτιμότερο να τους συζητήσω με τον υποψήφιο δήμαρχο. Τέλει. Είναι ο δήμαρχος που είναι και τώρα πάνω ή είναι ναι, το πιθανότερο. Α, το πιθανότερο. Σας έχουν κάνει πρόταση και από την άλλη πλευρά. Κοιτάξτε, έχω ασχοληθεί με τα κοινά. Πολιτικά. Ναι, με τα πολιτικά έχω ασχοληθεί. Ήμουνα σαν την ομάδα. Κάποια χρόνια έχω μια διαδρομή. Στο σύνδεσμο που θα κατέβετε, έχουμε ελπίδες. Δηλαδή, είναι να βγούμε. Συνδυασμό. Υπάρχει σιγουριά. Α, υπάρχει μια σιγουριά. Λοιπόν, σιγουριά είπα, όχι μια σιγουριά, υπάρχει σιγουριά. Σιγουριά. Λοιπόν. Εμείς να ευχηθούμε τα καλύτερα. Καλή επιτυχία. Πολλές ψήφους ευχόμαστε να γίνει χαμός. Λοιπόν, ο Γιώργος από το Άργος μας έβαλε σε πάρουμε τηλέφωνο και σου λέει έτσι μια γλυκιά καλημέρα, Τάσο μου. Ο κύριος Μητζής. Ναι. Αυτός ωραία, είναι. Τον ευχαριστώ πολύ. Έγινε, να είσαι καλά, καλημέρα. Να είστε καλά, σας περιμένω στον Άπλιο. Βέβαια, θα έχουμε να σας βρούμε, βέβαια. Καλημέρα. Καλημέρα, γεια σας. Καλημέρα. Προεκλογικά πας στον Άφλιο, πιάνεις τον υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο και αρχίζει και κερνάει τσιπουράκια, φαγητά, ουζάκια, καφέ. Κατάλαβε. Και όλα τα σχετικά. Και στο τέλος του λες, δεν ψηφίζω εδώ, ψηφίζω στη Χαλκίδα. Εκεί ξέρεις, στον Άφλιο, σε πετάει από τα 999 σκαλοπάρια με το κεφάλι. Καλημέρα στον φίλο τον Θάνο από την Go που μας στέλνει την καλημέρα του. Καλημέρα στην Ελισάβετ, καλημέρα στην Γκαμπριέλα, καλημέρα και στην όμορφη Κρήτη. Θέλω να βάλω ένα ερώτημα στο Viber και καταρχάς το βάζω στο Γιώργο το ερώτημα. Θα απαντήσει πρώτα ο Γιώργος. Ωραία. Και βεβαίως στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα να κάνουμε μια συζήτηση που θέλω και λίγο με ενδιαφέρει παραπάνω. Και αν το βρω. Δεν είναι quiz. Γιατί θέλω να μου πεις την άποψή σου. Ή τι θα κάνεις με μια περίπτωση. Συνέβη κάτι στην Κίνα και μου έκανε φοβερή εντύπωση. Σαϊονάρα. Είσαι έξω. Κινέζος. Είσαι έξω. Και Κινέζος. Και κάνεις βόλτα. Ναι. Μπορώ να είμαι ο Προυσλή. Και γυρνάς σπίτι σου. Δεν είναι. Και είσαι ψιλοαθόρυβος, ρε παιδί μου. Μπαίνεις μέσα στο σπίτι. Γιατί τώρα είμαι Κινέζος ή δεν είμαι. Πίνεις νερό. Γιατί είμαι Κινέζος νίντζα. Ανεμπαίνεις στο κρεβάτι, μπαίνεις στην κρεβατοκάμαρα και πιάνεις τη γυναίκα σου με έναν άλλον. Θέλω να μου πεις, πρόσεξε λίγο την ερώτηση. Να σου σύρω το κασόνι! Άκουσε με, την πρώτη σου αντίδραση θέλω. Την πρώτη αντίδραση. Ναι, τι θα κάνεις. Εσύ, στα λόγια είναι... πολλά μπορώ να πω, στην πραγματικότητα δεν ξέρω. Κάντο εικόνα. Λοιπόν, παιδιά, λοιπόν, 697-800-1048, ποια είναι η αντίδραση, μόλις μπείτε μέσα, αν τυχόν βεβαίως, που το απεύχομαι, και πιάσετε το έτερόν σας ήμιση στο κρεβάτι με έναν άλλον, αντίστοιχα με μία άλλη για τις γυναίκες. Το έχω. Πάμε, παιδιά, ξεκινάμε χαμό. Λοιπόν, γιατί σε λίγο θα μας απαντήσει και ο Γιώργος, βέβαια. Λοιπόν, και όποιος θέλει μπορεί να βγει στον αέρα μαζί μας στο 22-210-62-200 να μας πει αυτός τι θα έκανε. Μπορεί να βγει κάποιος. Ή να σας έχει τύχει. Να κάποιος το οποίο το έχει τύχει αυτό το πράγμα. Ή μια γυναίκα μπορεί να της έχει τύχει να βρει τον άντρα της με. Αυτό που έγινε στην Κίνα, βέβαια, δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει εύκολα. Θέλει ένα. Τι θέλει, τσαμπουκά. Θέλει μια προετοιμασία. Θέλει έναν άντρα με. Σε αυτή την περίπτωση παίρνει 2-3 να του φυλάνε εκεί να μείνουν έτοιμοι για να ετοιμάσει το υπόλοιπο. Θα σα πω σε λίγο τη δική μου άποψη. Την υπόλοιπη εξέδρα. Αυτή που έχω. Πλην του να σου συμβεί, ρε παιδί μου, γιατί το να το λέμε στα λόγια. Ναι. Όλα είναι καλά. Ναι. Εγώ θα αφήσω τα λόγια. Μπαίνει και... μέσα. Όχι, εγώ μπαίνω μέσα από εκεί. Ναι, μπαίνει μέσα, συγγνώμη. Και την ευλέπω καβάλα. Και την ευλέπει. Όχι, άλλο είναι καβάλα. Δεν ξέρω πώ θα είναι. Και είμαι αλλά... είμαι Κινέζο νίντζα. Θα γίνει χαμό. Καλημέρα σε όλα τα παιδιά που απαντάνε στο ερώτημα τη Ελίνα. Αν μπαίναμε σπίτι εμεί οι άντρε και πιάναμε την καλή μα, να είναι. Για τι γυναίκε αντίστοιχα είναι η ερώτηση. Α, και για του δύο. Βέβαια, να πιάναμε το έτερο όνομα μα ήμιση με έναν αεραστή. Η μία, α πούμε, την ερωμένη πάνω στο κρεβάτι. Ναι. Πάνω στην πράξη δηλαδή. Ο Νίκο λέει, παιδιά, εμεί εγώ θα το έλεγα να κάνουμε ένα τρίο. Αμάρε Νικό. Καλημέρα στο σοφάκι. Τι να κάνει, να κάτσε να τσακωθεί, να κάτσε να σκάσει. Καλημέρα στο σοφάκι, θα βρει τα ρούχα μου, λέει και εγώ να. Α, και το σοφάκι. Α, σοφάκι, μάλιστα. Θα, πλάκα κάνω, λέει. Θα ουρλιάξω και θα του έβγαζα γυμνού από το σπίτι. Μα το χάλασε τώρα. Είσαι κοντά στην Κινέζα, είσαι κοντά σοφάκι. Καλημέρα στην Ελισάβετ που λέει ότι αν έμπαινα, λέει, στο σπίτι και άκουγα θόρυβο, θα έμπαινα μέσα, θα έπεφτα στο κρεβάτι κατευθείαν. Λέει μακελιό, σφαλιάρε, χαστούκια. Στο έγκλημα, λέει, δεν θα έφτανα, αλλά σίγουρα θα είχα δει, λέει, και αυτόν και αυτή. Εντάξει, αυτή δεν φταίει και σε τόσο, γιατί δεν φταίει και τόσο, Ελισάβετ, να ξέρεις, απόψη μου. Ναι, δεν φταίει αυτή, πάντα ποτέ δεν φταίει αυτή. Όταν πιάσει εκείνη τον άντρα της με μία άλλη, θεωρώ ότι ο άντρας της φταίει περισσότερο. Πάμε στην ιστορία μας. Με έχεις βάλει στην ιστορία να είμαι ο Κινέζος νίντζα, ο οποίος πιάνει τη γυναίκα. Εγώ σε έβαλα, Γιώργο, εσύ έγινες Κινέζος νίντζα. Έχω δύο απόψεις. Ναι. Του Κινέζου νίντζα και του Γιώργου. Το οποίο μπαίνει στο σπίτι και ακούς ξαφνικά μέσα στο σπίτι ερωτικές μουσικές, χαλιά. Οπα. Σου σύρω το κασόνι. Ναι.
ανεβαίνει στις σκάλες. Γιατί μεναμε και σε ρετήρε. Α, μένετε και σε διαπερές. Ε? Διαπερές. Για τον άλλο, ναι. Ανεβαίνω πάνω και ανοίγω την πόρτα. Ναι, και τι βλέπεις? Και βλέπω τώρα τον Κινέζο πάνω στην, στην καλή μου. Παναγία μου. Κινέζε φούστη, θα σε κάνω σώση. Θα πάρω τον κοντιζά και θα τον κάνω σώση. Λοιπόν, καλημέρα στον Νίκο, καλημέρα στη Διονυσία, η Μέρη, η Σοφία βεβαίως. Θα βγάλω μία selfie, λέει, μαζί τους. Καλημέρα στην Έφη. Δυστυχώς για τον άντρα μου, το δίκανο βρίσκεται στο ίδιο δωμάτιο. Γιατί το κέρατο πολύ αγάπησαν τον κερατά ουδής. Άντε, να σου πω και την αλήθεια, τι θα έκανα σαν Γιώργος, να μιλήσω σοβαρά. Νομίζω δεν θα έκανα τίποτα. Θα συμφωνήσω με τη φίλη την Έλληνα. Δεν θα έκανα κάτι. Θα άνοιγα την πόρτα, θα έδινα το παρόν, ότι σας είδα. Ναι. Πάω κουζίνα, φτιάχνω καφέ. Και περιμένω να βγουν έξω, γιατί δεν θα αργήσουν να βγουν. Ναι. Του δίνω συγχαρητήρια του φίλου. Γιατί δεν έχω καταλάβει ποτέ αυτό που λένε, ρε παιδί μου. Πω που πήγε με τη γυναίκα μου, θα τον ετσακίσει στο ξύλο. Ναι. Συγγνώμη, ρε φίλε. Η γυναίκα σου την πήγε. Έλατε. Με το ζόρι έκατσε. Ναι. Την πήγε σαν την κοπέλα και δεν ήθελε. Αυτή το κουνήθηκε και έκατσε. Γιατί δεν μπορεί να μην ήξερε ότι είναι παντρεμένη. Ε, βέβαια. Και να ήξερε. Άρα η γυναίκα φταίει, στην δική σου περίπτωση. Στη δική μου περίπτωση φταίει η γυναίκα, γιατί προφανώ μάλλον δεν φταίει αυτό. Ναι, σίγουρα. Δεν φταίει αυτό. Αυτό που είπα και εγώ. Ο τρίτο. Δεν φταίει ο τρίτο. Το να του έλεγα φιλαράκι, συγχαρητήρια. Παίρνα λίγο έξω, γιατί έχω μια ωραία συζήτηση. Θα προχωρήσω σε μια μεγάλη αποκάλυψη που δεν ξέρω αν το έχω ξαναπεί, γιατί δεν θυμάμαι και τι λέω στον αέρα. Ναι. Ότι έχω απατηθεί, το έχω πει, είναι γνωστό, έτσι. Ναι. Κερατού, και εσύ. Έχω πάθει αυτό όμως στο σπίτι μέσα. Δεν είδα την πράξη. Α, κακώς. Αλλά είδα ότι ήταν. Δεν έφτιαξες popcorn. Η αντίδρασή μου, κορίτσια, για να απευθυνθώ στα κορίτσια, ήταν μία και πάρα πολύ έτσι, απλή. Έφυγα. Και όχι, ρε, δεν φεύγει. Και δεν ξαναγύρισα ποτέ. Δεν όχι. Κάθεσαι εκεί. Όχι, έφυγα, παιδιά. Κάθεσαι εκεί να νιώθει την ανάσα σου. Άλλαξα, στο σβέρκο του. Άλλαξα και πόλη. Όχι, κάθεσαι εκεί και τους περιμένεις. Όχι, όχι. Τους δείχνεις ότι είσαι εκεί, κάθεσαι κουζίνα, περιμένεις. Διώχνεις αυτόν, του δίνεις και συγχαρητήρια. Ναι. Για να δείξεις και ανωτερότητα και του λες φιλαράκι. Αυτό στη δική σου περίπτωση, όχι στο δικό μου. Στη δική μου, στη δική μου. Εσύ θα δίνεις συγχαρητήρια στην κοπέλα. Ναι. Λοιπόν, και θα του φύγεις από το σπίτι. Έλα έξω. Ναι. Έλα έξω, λίγο να λογαριαστούμε. Ό,τι και να πούμε, και ο Γιώργος και εγώ και εσείς και όλοι, αυτό που έκανε οι Κινέζοι είναι ότι τους έδεσε σε ένα δέντρο στην κεντρική πλατεία της πόλης, τους έδεσε και τους κοιτούσε όλη η πόλη γυμνούς. Με μια ταμπέλα από πάνω ότι το. Με απάτησαν. Με απάτησαν για 24 ώρες. Και τους άφησε εκεί γυμνό το ζευγάρι, δεμένο στο δέντρο. Συγγνώμη, και 24 ώρες δεν βρέθηκε αστυνομία, δεν βρέθηκε κάποιος. Πήγαν οι αστυνομικοί, τους λέει με απάτησαν. Θέλω να τους αφήσετε για λίγη ώρα. Φύγει, φύγει, μα η άντρα μου το πνάγκι. Έτυχε, λέει, εντάξει, είπε η αστυνομία. Ναι, πόση ώρα θέλετε, κανένα δύο ώρο λέει αυτή. Και μετά τους άφησε. Κανένα δύο. Το τσουλάκι μου πήρε τον άντρα. Έλφυγε, φύγει όλη νύχτα. Πάλι καλά που ήταν μια απλή ιστορία και δεν ήταν πραγματικότητα. Θα είχαμε θανάτους, θα είχαμε κηδείες, θα είχαμε. Χαμός γίνεται. Καλημέρα. Σας είπα, εμένα μου έχει τύχει αυτό να πιάσω τον φίλο μου με μία άλλη στο σπίτι και έφυγα, κορίτσια. Θα μου πεις πώς το έκανα αυτό. Ήμουνα και μικρούλα, βέβαια. Πολύ μικρούλα. Ναι. Τώρα, ρε παιδί μου, τώρα πώς. Περίμενε. Τώρα έχω νεύρα. Κάτσε, εγώ είπα τη δική μου τακτική. Ναι. Δεν ξέρουμε εκείνη την ώρα. Σα λόγια, όλοι καλοί είμαστε. Τώρα έχω νεύρα πολλά. Εκείνη την ώρα δεν ξέρουμε πώς θα πράξουμε. Ναι. Αλλά εσύ είσαι τώρα. Μπαίνει σπίτι. Σχολά από εδώ. Ξέρει ότι ο άντρα σου μέχρι τις 2 τουλάχιστον 3 είσαι εδώ. Κοίταξε, θα σου πω κάτι. Τα παιδιά σχολείο, ελεύθερο παιδί. Ναι. Και γυρνά σπίτι νωρίτερα. Κάτι παθαίνει, ρε παιδί μου, και γυρνά σπίτι νωρίτερα. Ναι. Και ανεβαίνει και ακού ξαφνικά. Τι κάνει έτσι. Το κρεβάτι, ρε. Λοιπόν, άκου να σου πω. Μπορεί να. Η άποψή μου είναι ότι αυτή δεν φταίει η κοπέλα, έτσι. Αλλά εκείνη τη στιγμή. Θα την πληρώσει, ναι. Ναι, είναι και αυτή που τη βλέπω και μου γυρνάει το μάτι εκείνη την ώρα. Δεν μπορεί να λέω ότι δεν φταίει αυτή, αυτό φταίει και τέτοια. Και άμα είναι φίλη σου. Ε, όχι. Εντάξει, είπαμε. Παιδιά. Εγώ σου βάζω μια ιστορία. Τότε επειδή, θα σου πω. Επειδή έχει συμβεί πάρα πολλές φορές μια φίλη να πάρει τον άντρα μια φίλη. Άκουσε με. Άσε με να σου πω την ιστορία μου και να μου πει πώς θα πράξεις. Μία φίλη σου, γνωστή σου, έχετε βγει για φαγητό, την έχει καλέσει και σπίτι σου. Ποια είναι αυτή? Πού να ξέρω, ρε παιδί μου, όλες υποθετικά μιλάμε. Ναι, υποθετικά μιλάμε. Είτε σε κρατούσε ο άντρα σου. Υποθετικά μιλάμε. Λοιπόν, μπαίνει σπίτι. Και βλέπεις τη μια φίλη σου την οποία την έχεις φέρει στο σπίτι σου. Έχετε μοιραστεί το πιτόγιο για το φαγητό. Έχετε βγει για καφέ. Είναι καβάλα με τον άντρα σου. Μην μου τα κάνεις αυτά τώρα. Και ακούς.
Άντε πάλι. Λάδι δεν έχετε σπίτι να βάλετε λίγο στο κρεβάτι. Λίγο ξύδι. Τόσο πολύ τρίση, δεν το είχα καταλάβει. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Άκου να δεις, ποιο είναι το θέμα τώρα. Το θέμα είναι ότι σε αυτές τις περιπτώσεις δεν μπορείς να είσαι. Πουλάκι μου, απάντα μου σαν Ελλήνα. Απάντα μου σαν Ελλήνα. Ναι, δεν μπορείς, κυρία. Τι θα κάνεις, πουλάκι μου, τα ουλιαχτά, τις φωνές. Θα σε σκίσω. Δεν μου βγαίνουν οι λέξεις στον αέρα, δεν μπορώ. Δεν μπορώ τώρα, τρώγω με μια σφαγούρα. Και γυρνάει ο άντρας, σου λέει. Ελληνάκι μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Εκεί είναι που τρελαίνουμε. Εκεί το κρεμίζω όλο το σπίτι. Φέρτε μου μπουλντόζα. Και συνεχίζει. Αμάρια αυτό το κρεβάτι, ρε Γιώργο. Καλημέρα στην φίλη την Κατερίνα που λέει: εγώ δηλαδή, ρε παιδιά, με το κέρατο που έχουμε τη συζήτηση, εγώ δηλαδή που έπιασα τον άντρα μου με τη γυναίκα του γιού μου, τι να κάνω. Όμως ψύχρεμη, κυρία. Τι λες τώρα. Έχει πέσει άλλη από τα σύννεφα. Μου έχει ανέβει το. Δηλαδή, θεωρώ ότι αν υπάρχει χρώμα σε αίμα, έχω τον μπορντό. Δηλαδή, πήγε. Άκουρε εσύ τώρα. Πρόσεξε. Εσύ, σαν καλή μάνα, δεν το κατάλαβε. Πήγε με την ύφη του ο τύπος. Δηλαδή, είναι τραγικό. Ναι. Κάτσε, περίμενε. Δεν υπάρχει ψυχραιμία εδώ που το ακούω τώρα. Αυτό που αναφέρεται τώρα είναι λάθος. Ο τύπος πήγε με την ύφη του. Ναι. Η ύφη με ποιον πήγε, με το φουφουτό. Δεν μιλάμε για την ύφη τώρα. Μιλάμε για τον άντρα. Η ύφη δεν μπορεί να κουνήθηκε στον τύπο. Αλλά η ύφη. Δηλαδή. Ξετσίποτε. Ο άντρας πήγε με την τύπισσα. Τι λέει, ρε φίλε. Η τύπισσα πήγε με τον άλλον. Μη σου πω τον είχε δέσει και τον βασάνιζε και τον εβίαζε. Συγγνώμη, εγώ σου λέω ότι. Εντάξει, έχεις δίκιο. Ο πεθερός, ρε παιδιά. Με τη γυναίκα του γιού του, ρε παιδιά. Αυτό λέει αυτό. Με τη γυναίκα του γιού σου. Φίλες δεν είχε. Δηλαδή με τη γυναίκα του γιού σου. Ο Χριστός και η Παναγία, σοκαρίστηκα. Τόσες φίλες θα έχει αυτή, βρήκες να πάρεις και εσύ. Φρουρά, φρουρά, φωνάζει η Χριστίνα. Καλημέρα στο Σοφάκι. Έχω υπάρξει, λέει, και τρίτο πρόσωπο. Και έχω, λέει, απατήσει και λίγο παθών. Πολλοί παράγοντες, πολλοί λόγοι. Πολύπλοκα. Εντάξει, έχει υπάρξει δηλαδή και το τρίτο πρόσωπο η Σοφία. Και επειδή λέμε για κέρατο, να σας πω κάτι που έγινε στο εξωτερικό, το οποίο βέβαια έχουν φτάσει στα δικαστήρια. Ναι. Για κέρατο θα μιλήσουμε πάλι. Ναι, λοιπόν, ναι. Για απιστία, αν το λέμε. Απιστία, έτσι. Για μπράβο, απιστία. Άντρας πιάστηκε στο κρεβάτι με την έγκυο κατσίκα του γείτονα. Τώρα κατάλαβες. Και έχουν πάει στα δικαστήρια. Εδώ μας έχει ανέβει πίεση με τις ιστορίες και μας λέει για τις κατσίκες. Ένιωθα, λέει, ότι έπρεπε να την προστατεύσω. Γιατί ο γείτονας έλειπε ταξίδι. Ναι. Την έφερα στο σπίτι και κάναμε έρωτα. Ωραία, αυτούς μαζέψτε τους όμως και να μιλάμε με τους abnormal. Ο 33χρονος που λέτε κοιμήθηκε όλο το βράδυ αγκαλίτσα με την κατσικούλα. Μπράβο, ναι, ναι, ναι. Και τώρα γυρνάει. Και τρέχαν τα σαλάκια στο πλάι. Γυρνάει ο γείτονας, του κάνει αυτή. Αγάπη μου, κοιμήσου, κοιμήσου. Και άφηνε και τα κατσικοκούραλα. Λοιπόν, γυρνάει ο γείτονας. Πού είναι η κατσίκα, πού είναι η Μαριγούλα μου. Μαριγούλα μου, Μαριγούλα μου, πού είσαι η Μαριγούλα μου. Λοιπόν, κοιτάει από το παράθυρο, βλέπει τη Μαριγούλα. Στον γείτονα. Και γίνεται σφαγή. Πιανούνε το παιδί. Πιάνουν ποιο παιδί. Αφού είναι έγκυος η Μαριγούλα μου. Πιανούνε από τους δύο. Ναι, έχουν σφαχτεί. Όχι, δικιά μου είναι η Μαριγούλα. Αυτά είναι προβλήματα, κυρίες και κύριοι. Αυτά είναι προβλήματα. Αυτά είναι τώρα πεθερός με την ύβε. Έλα τώρα, απλά πράγματα. Πιανούνε το τραγί. Καλημέρα στον φίλο που μας λέει: εγώ το έχω ζήσει όλο αυτό, παιδιά, πριν κάποια χρόνια, το 1995. Ναι. Και αυτό που έκανα, λέει: μπήκα σπίτι, κλείδωσα την πόρτα και τον έκανα μαύρο στο ξύλο. Τον εσάπισα. Και ποιο, ποιο. Τον κερατά. Ο Γιώργος, ο Γιώργος, άρα τον εκείνον που ήταν με τη γυναίκα του. Δηλαδή. Ναι, 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 τον έκανα μαύρο, λέει, και τα λοιπά. Τη γυναίκα του. Και σε αυτή την περίπτωση, ξέρεις, αυτός που είχαν την βλακεία, δηλαδή ο εραστής, κάθεται, τι φάει, τι έκανε. Τι έκανε αυτός. Τι έκανε και ο κακομοίρης. Λοιπόν, στη γυναίκα μου της έριξα ένα χαστούκι. Ναι. Ωστόσο, την πεθερά μου την έκανα μπλε μαρέ. Την πεθερά τη σου φταίγε καλά. Γιατί έκανε πλάτες, λέει, στην κόρη. Άκου τώρα εσύ να δεις. Κάνε πεθερά να δεις καλό. Καλημέρα στον φίλο. Καλημέρα στην Ελβίρα, συγγνώμη, που μας λέει ότι μας ακούνε στο Πύλιο. Το Προμύρι, λέει, στο νότιο Πύλιο, σας ακούει καθημερινά φανατικά. Φιλιά πάρα πολλά. Να μας φιλήσεις όλο τα παιδιά εκεί. Λοιπόν, ετοιμαστείτε, παιδιά μου, καλά, γιατί έχουμε συλλαβές, έχουμε λέξεις, έχουμε 15 δευτερόλεπτα και έχουμε υπέροχα δώρα μέσα από το Show Cafe Morning Show που μπορείτε να κερδίσετε. Βέβαια. Θα σας δίνω εγώ μια συλλαβή και από εσάς θέλω μέσα σε 15 δευτερόλεπτα να μου δώσετε 5 λέξεις. Ένα παιχνίδι που πάρα πολύ αγαπάτε. 22-10-62-700. Πάμε να κάνουμε χαμό, λοιπόν, και σήμερα με συγκεκριμένες συλλαβές που έχει ετοιμάσει ο Γιώργος. Ελίνα. Ορίστε. Ελίνα. Θέλω να μου πεις. Ναι, βέβαια. 5 λεξούλες και σήμερα, και σήμερα θα κερδίσεις. Είμαι έτοιμη. Είναι ευκολάκι, είναι ευκολάκι. Θέλω να μου πεις 5 λέξεις που ξεκινάνε από ΚΕ και ρο. Από κερ. Κερ. Κερί. Κέρινο. Με έψιλον, ναι. Με έψιλον. Ναι, κερί. Ναι, ναι. Όχι το κέρινο, άλλο. Κεράσω. Κεράσω ποτό. Αυτό είναι κεράσι ποτό. Ναι. Κερασόπιτα. Κεράσι. Συγγνώμη. Κεράσι με έψιλον γιώτα, κεράσι με γιώτα. Μη μου λες. Ναι, ο τρόπος που με κοιτάς με κάνεις να χάνω χρόνο. Πάμε μία. Ξαναβάλω το χρόνο μία. Γιατί να βάλω, τελείωσε, έχασες.
Δεν είπε το βασικό που λέγαμε και τόση ώρα. Ποιο? Κερατά. Έρε, παιδιά. Έλα, ρε, Ελίνα. Έλα, ρε, Ελίνα. 22-210-62-700 και επικοινωνήστε μαζί μα. Και για να δούμε τι θα γίνει σήμερα στο παιχνίδι μα. 22-210-62-700 και επικοινωνείτε μαζί μα. Καλημέρα, ήθελα να πω. Καλημέρα, καινούργια μα. Καλημέρα σε όλου. Καλημέρα στην Παναγιώτα. Τι κάνετε, λέει σήμερα φεύγει η Λένια από το Power of Love. Τι λε, ρε, παιδί μου. Αυτό είναι. Πρέπει να το πει σε λίγο. Είναι έκτακτο δελτίο. Η Λένια είναι. Μία κοπέλα η οποία ήταν στο Power of Love και τελικά δεν υπάρχει. Oh, θα αποχωρήσει. Χαμός. Δεν έχει κλάψει, δεν έφυγε η μάσκαρα, δεν δάκρυσε. Πότε παίζει αυτό. Δεν έχω ιδέα. Τι να πω, ρε παιδί. Καλημέρα στη Δέσποινα, καλημέρα στο Χριστινάκη, στο Σοφάκη, στον Νίκο, στον Δημήτρη, στον Πάνο, στον Νίκο. Καλημέρα στην Αντέλ. Hello, Αντέλ. Αντέλ. Ναι. Τραγουδάει κιόλα. Καλημέρα στην Ευδοκία. Πολλά φιλιά στο Κατερινάκη. Το ιδανικό. Ναι, καλημέρα στο Θάνο βεβαίω. Στη Λίζα, καλημέρα. Πολλά φιλιά. Ναι. Ναι. Περιμένω, παιδιά, να μου στείλουν τις γραμμές. Λοιπόν, περιμένω. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνεις. Καλά, είμαι Γιώργο, εσύ. Εγώ είμαι. Εσύ ποια είσαι. Εγώ είμαι η Σοφία. Έλα, Σοφάκι μου. Γεια σου, Σοφία, τι κάνεις. Γεια σου, Λίνα μου. Καλά. Καλά, λοιπόν, Σοφάκι μου, πήρες να παίξεις. Ναι. Ωραία. Αλλά δεν με έχει να κερδίσω, ήρθα να σας μιλήσω. Α, ωραία, εντάξει. Θες να πεις κάτι συγκεκριμένο. Όχι, αλλά. Ήθελα να σα ακούσω. Και να μα ακούσει. Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία. Να παίξει και να γελάσω. Ωραία, να παίξει και να γελάσει κιόλα. Λοιπόν. Πήρε να μα ακούσει, να γελάσει, να παίξει και να γελάσει. Λοιπόν, Σοφάκι μου, θέλω να μου πει 5 λέξει μέσα σε 15 δευτερόλεπτα που ξεκινάνε από π, ρο και όμικρον. Από προ. Okay. Προκαταβολή, πρόβατο, προσθέτω. Έλα. Κάτσε τώρα με σόκανε τώρα. Έλα, τρία μπαμπαμ, πού είναι τα υπόλοιπα δύο. Έλα, το θέλουν οι γυναίκες. Το θέλουν οι γυναίκες. Τώρα είναι αργά, τελείωσε ο χρόνος σου. Πίνω και παίζω προ. Λοιπόν, πρόταση, προφήτης. Πρόβλημα, προβλήτα. Δεν πειράζει, δεν πειράζει, Σοφάκι μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είσαι καλά. Καλημέρα, καλημέρα κορίτσι μου. Ο επόμενος, παρακαλώ. Καλημέρα. Καλημέρα Γιώργο. Καλημέρα, τι κάνεις. Μια χαρά, εσύ. Καλά Νίκο μου, εσύ τι κάνεις. Ελίνα. Καλημέρα Νίκο. Νίκο, είσαι έτοιμος. Είμαι έτοιμος. Είσαι πανέτοιμος. Θέλω 5 λέξεις 15 δευτερόλεπτα που ξεκινάνε από γιώτα και δέλτα. Από ιδ. Ιδιαίτερα, ειδικός, ειδικεύων. Γιώτα και δέλτα. Ειδικός γράφεται με ψηλό. Ιδιαίτερα το είπα. Το πες. Μείναμε στα ιδιαίτερα, φίλε Νικόλα. Ιδιαίτερα, ιδιαίτερα. Άλλαξε τον τόνο. Άλλαξε τον τόνο, είναι άλλο πράγμα. Κάτι, δεν ήξερα ότι έπρεπε να αλλάξω τον τόνο. Οπότε θε τον κάνει τον τόνο. Αυτό είναι ίδιο, καταλαβαίνω. Όχι, όχι, άλλο. Αφού έχει άλλη ιδιότητα ιδιαίτερα. Με τα ιδιαίτερα. Λοιπόν, δεν πειράζει. Έγινε. Καλημέρα, Νικόλα μου. Καλημέρα. Καλημέρα. Πολλά φιλιά. Καλημέρα σα. Καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είσαστε. Καλά είμαστε. Εγώ δεν πήρα για να σας μιλήσω, πήρα για να παίξω. Θα τα κερδίσω όλα εγώ τώρα. Και είσαι και πολύ ειλικρινής και πολύ μου αρέσεις. Και το όνομά σου. Μέρι. Μέρι. Λοιπόν, Μέρι μου, έχεις 15 δευτερόλεπτα. Να σου βάλω από σίγμα κάπα και γιώτα. Σκι. Από σκι. Ναι, σκίζω. Σκι. Σκι, σκίτσο. Έλα. Το λέμε κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Τι λέμε κάθε μέρα. Το σκίουρο κάνεις. Σκίουρο λέμε, ναι. Εντάξει. Το σκίζω το βρήκες κατευθείαν όμως. Μια σκιά. Μια σκιά ας πούμε να υπάρχει δεν τη βρήκαμε. Δεν πειράζει. Έγινε καλησπέρα. Καλημέρα. 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 Πάμε σε ακόμα μια γραμμούλα. Καλημέρα. 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 Τι κάνετε. Καλά. Αυτό τι είναι. Μας έβαλε αναμονή. Κάτσε να θυμηθώ την εταιρεία. Ποια εταιρεία είναι αυτή. Α, Κοσμοτέ είναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνετε, το όνομά σου. Δέσποινα. Δέσποινα, λοιπόν, Δέσποινα. Γεια σου, Δέσποινα. Είσαι έτοιμη. Γεια σου. Ναι, βέβαια. Βέβαια, λοιπόν, έχεις 15 δευτερόλεπτα να μου πεις 5 λέξεις από σίγμα, ταφ και έψιλον. Από στε. Στέλλα. Ναι. Στρατό. Στεφάνι. Ναι. Έλα. Στέμα. Ναι. Ναι. Ποιος θα λέει από μέσα, φέρ' το να. Ναι. Έλα βρε, έλα μπορείς να πεις και σκέτο, μπορείς να πεις και σκέτο στέ. Το Συμβούλιο της Επικρατείας δηλαδή, ναι, στέ. Ναι, περάσαμε στέ. Δεν πειράζει, ναι. Καλή σου μέρα. Καλή σου μέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε ακόμα ένα, πάμε και στον Ανέστη. Καλημέρα.
Καλημέρα. Καλημέρα, να είστε, τι κάνεις? Καλά είμαι εσύ. Καλά κι εγώ. Λοιπόν, είσαι έτοιμος? Καλημέρα, καλημέρα. Ναι, ναι. Λοιπόν, θέλω να μου δώσεις, για να δω, για να δω, πέντε λέξεις που ξεκινάνε από μη, όμικρον, καιρό. Από μορ. Α, μορ. Μο. Μορ. Τι λες, πιο καθαρά. Όλοι σαν τώρα. Έλα, μορ. Δεν πειράζει. Αυτό το μας πήρε και μας σήκωσε. Από μόρε, ναι, κάτσε, ναι, να παίξω εγώ για σένα, περίμενε. Ποιο λέξη είπες πρώτη? Μόριο. Μόριο, καλά το πες, εντάξει. Μόριο, μπράβο, μορφές. Μόρτης. Μόρτης. Μορφέας που, ναι, τον παίρνουμε όλοι κάθε βράδυ και μας παίρνει και μας σηκώνει. Δεν πειράζει, έγινε ανέστημο, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Αύριο λοιπόν πάλι 22-10-62-700 δηλώνεται συμμετοχή για το υπέροχο αυτό παιχνίδι. Γιατί και αύριο θα είμαστε εδώ μετά τις 10.30 και παίζουμε αυτές τις υπέροχες συλλαβές. Μία συλλαβή, 5 λέξεις και 15 δευτερόλεπτα. Να υπενθυμίσω ότι τρέχει η προσφορά του Toyo Euronics Refill 76. Να υπενθυμίσω ότι όλο αυτό ισχύει μέχρι το Σάββατο. 50% έκπτωση σε όλα τα παιδικά δωμάτια. Έτοιμα στη μέρα τα βρίσκεται στον εκθεσιακό χώρο. 25 στο σύνολο, διαφορετικά μεταξύ του. 50% έκπτωση το εράνι στην αρμολόγηση μεταφορικά. Έχετε και 6 χρόνια εγγύηση και έχετε και 6 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Μόνο στον Τόγια. Με τα πρόβατα πώς τα πας? Καλά, εσύ? Με τα άσπρα ή τα μαύρα? Και τα πουά, μη σου πω. Και τα πουά, θα μάθεις λίγο. Πάει ένας δημοσιογράφος σε ένα βοσκό και το ρωτάει: θα ήθελα να σας κάνω κάποιες ερωτήσεις για ένα ρεπορτάζ που ετοιμάζω, λέει ο δημοσιογράφος. Πολύ ευχαρίστως, λέει ο βοσκός. Πείτε μου, πώς μπορώ να σας βοηθήσω? Πόση χλώη τρώνε ημερησίως τα πρόβατά σας, ρωτάει το βοσκό. Α, τα άσπρα ή τα μαύρα? Τα άσπρα, λέει ο δημοσιογράφος. Τα άσπρα τρώνε περίπου 20 κιλά χλώη. Και τα μαύρα, περίπου 20 κιλά τρώνε κι αυτά. Να ρωτήσω, λέει, κάτι άλλο. Πόσο νερό πίνουνε, λέει στο βοσκό ο δημοσιογράφος? Τα άσπρα ή τα μαύρα? Τα άσπρα, λέει ο δημοσιογράφος. Α, αυτές τις μέρες τα άσπρα λόγω ζέστης πίνουν περίπου 40 λίτρα νερό. Και τα μαύρα, περίπου 40 λίτρα πίνουν και αυτά. Ο δημοσιογράφος αρχίζει και φορτώνει ζυγούλια. Του ρωτάει: το καλοκαίρι, φίλε μου βοσκέ, το καλοκαίρι, όταν τα κουρεύετε, πόσα κιλά μαλλί βγάζουνε? Τα άσπρα, λέει ο βοσκός, ή τα μαύρα? Τα άσπρα, λέει, γαμώτο μου, τα άσπρα. Τα άσπρα βγάζουν περίπου 200 κιλά μαλλί. Τα μαύρα, και τα μαύρα, λέει, περίπου 200 κιλά βγάζουν και αυτά μαλλί. Για πείτε μου λίγο, εκνευρισμένος ο δημοσιογράφος, για πείτε μου, αφού τα μαύρα και τα άσπρα κάνουν τα ίδια, γιατί τα άσπρα, λέει, ρε παιδί μου, γιατί το κάνεις, λέει, αυτό, γιατί μου το κάνεις εμένα αυτό, ρε παιδί μου, λέει ο δημοσιογράφος, αφού και τα μαύρα και τα άσπρα τα ίδια κάνουν? Γιατί τα άσπρα είναι δικά μου, λέει ο βοσκός. Α, και τα μαύρα δικά μου είναι. Ντάνος, 2019. Γιώργος και Ελίνα. Σοκαφέ Morning Show.